Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έτοιμο, δυνατό, μάχημο και ξυπνητό να σας κρατήσει συντροφιά, να του κάνετε παρεούλα και όλοι μαζί να πορευτούμε σε αυτό το δύσβατο μονοπάτι της ζωής που λέγεται πρωινό ξύπνημα. Ανοίγω τα ματάκια μου, βγάζω την τζίμπλα. Αυτιά ανοιχτά, μάτια ορθά ανοιχτά για ένα διωράκι περίπου από τον Λίμπερο 107,4 για όλον τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη, για όλες τις φυλές, για όλες τις αποχρώσεις, για όλες τις τάσεις της ανθρωπότητος. Μπάμπης Μπατμανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Το λέω αργά για να μην κάνω σαρδάμ για το ονοματεπώνυμό μου. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθότι δεν θα είμαι μόνος μου, όχι και πως τις προηγούμενες ήμουν, αλλά θα έχουμε μια φίλη από τα παλιά να συμπορευτούμε και να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε αυτό που λένε ζωή. Να προχωρήσουμε και τη ραδιοφωνία ένα βήμα παραπάνω, όπως πράττουμε καθημερινώς μαζί με εσάς. Στο πρωινό μας τεταρτούλα, στα μισά. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό πριν πούμε το οτιδήποτε. Καλημέρα σας. Κύριε Μπάμπη. Ω, Νάτος, μας περίμενε εδώ. Έλα, έλα, δώσε, πάμε. Δεν ξέρω τα λόγια γι' αυτό. Μόνο το ρεφρέν. Ας το ρεφρέν να παίξει ρε. Ας το ρεφρέν να παίξει. Ναι βρε, ας το τώρα εδώ. Βάλε, κάνε τα χαλιά σου. Τραγούδαμος. I love rock and roll. Χαμός, όλοι μαζί. Χέρια ψηλά. Φτάνει τόσο όμως, φτάνει. Έτσι για κυρία Κατερίνα. Έρχεται, ερχόμαστε. Έρχεται και ο Απόστολος. Δεν ξέρω, φυσικά μην ξύπνησε. Λοιπόν, έχω να πω τόσα πολλά σήμερα. Τις άλλες μέρες. Σήμερα γέμισα, σήμερα είμαι γεμάτος. Είμαι τόσο γεμάτος. Τελείως. Πάω να πιάσω, έτσι να σας πλημμυρίσω. Πω, πω. Πάμε, θα την παρατήσω εγώ την εκπομπή, δεν έχει νόημα να κάθομαι εδώ. Θα σου παραδώσω το μικρόφωνο, το τηλέφωνο, τα πεις. Λοιπόν, αυτά που έχω να πω, ναι. Τα έχω βγάλει φωτογραφίες στο μουσείο του Ελβέλ Αεροπόρτο, ρε. Μάλιστα, έχω λέει τόσα πολλά να πω. Αναφερόμαστε στο θέατρο, στην Ελλάδα, ναι. Στο πλανήτη όλο, έτσι. Σε όλες τις φυλές, σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και αυτό είναι το μουσείο του Ελβέλ. Μάλιστα. Έχει μουσείο το αεροδρόμιο, τι ρε. Τι μουσείο έχει το αεροδρόμιο, δηλαδή? Έχει ένα μουσείο που αναφέρεται στην Ακρόπολη, στο θέατρο, στην Αγία Επίδαυρο, στο πότε ξαναπαίξαμε τραγωδίες εδώ στη Νέα Ελλάδα, γιατί η παλιά Ελλάδα, η Νέα Ελλάδα, τώρα είμαστε παλιά Ελλάδα, είναι η Πελοπόννησος, τα ξέρουμε αυτά. Ναι, εμείς το είμαστε Νέα Ελλάδα. Τι σου παλιό. Ναι, είμαστε Νέα Ελλάδα, άλιστα. Είμαστε νεοέλληνες. Έτσι. Και λέει πότε ξεκίνησαν οι νεοέλληνες να ξαναπαίζουν αυτό το θέατρο. Έχεις τόσα πολλά να πεις που ξεκίνησες να τα λες πιάνοντας την αρχαιότητα. Μέχρι να φτάσουμε το 2018. Μέχρι να. 600.000 εκπομπές δεν φτάνουν. Μπάμπη, μέχρι να φτάσω στον Δον Κιχώτη θα σας πάω. Να σας πάω στον Δον Κιχώτη. Νεράκι. Μάλιστα. Νεράκι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Τσάω. Κυρία Κατερίνα, πού είναι? Έρχεται, έρχεται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Σου λέει τι να πω μετά το Λευτέρι που βγήκε και προλόγησε τον εαυτό του λέγοντας σήμερα έχω να πω πάρα πολλά. Όλοι μας έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Στο 2310287 και 38
μπορείτε να καταθέσετε μερικά εξ αυτών. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλεγόμαστε καθημερινός και διαλείπτος. Τετάρτη 13 του μηνού είναι σήμερα, 13 του Φλεβάρι. Το φάγαμε και αυτό, να στα μισά έχουμε φτάσει. Αγίων Ακύλα και Πρίσκυλας είναι σήμερα των Αποστόλων Αγίου Οσίου Μαρτινιανού. Και τι το ιδιαίτερο, γιορτάζουν η Πρίσκυλα, η Πρισσίλα. Πρισσίλα, ο Έλβης δεν γιορτάζει και ο Μαρτινιανός. Αλλά το ιδιαίτερο έχει σημερινή εορτή, κυρίες και κύριοι. Λίγοι θα το γνωρίζετε, όλοι ξέρουμε για την αυριανή ημέρα, 14 Φλεβάρι, τα Αγίου Βαλεντίνου, ετσέτερα, ετσέτερα. Και εμείς εδώ που ακολουθούμε τα διδάγματα των Φράγκων Λεβαντίνων και εορτάζουμε έναν καθολικό Άγιο. Σήμερα όμως οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκυλα είναι, αποτελούν μάλλον την ορθόδοξη αντιπρόταση στη γιορτή του Βαλεντίνου. Όσοι τα ξέρουν αυτά, μας τα κρύβουνε, αλλά γι' αυτό βρίσκεται εδώ το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, για να φανερώσει τις πιο κρυφές πτυχές της ιστορίας. Μία ημέρα, όπως διαβάζουμε από ένα σχετικό, μια σχετική ιστοσελίδα, αφορά τα θέματα της Ορθοδοξίας, μία ημέρα πριν από την ξενόφερτη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τιμάει η Ορθόδοξη Εκκλησία τους δικούς μας Αγίους, τον Ακύλα και Πρίσκυλα, που θεωρούνται η Ορθόδοξη απάντηση στις δυτικής προελεύσεως εορτή του Βαλεντίνου, γνωστή και ως εορτή των ερωτευμένων, σάλια μάλια. Αν λέει και δεν υφίστανται στοιχεία για το πρόσωπο του Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί να είναι ένα κατασκεύασμα σαν τον Άγιο Βασίλειο, αυτό το υπτάμενο πράγμα της Coca-Cola. Και ακόμη αν και η Καθολική Εκκλησία δεν συμπεριλαμβάνει τη γιορτή στο επίσημο ημερολόγιο της, η συμβολικότητα της 14ης Φεβρουαρίου για τους ερωτευμένους διεθνώς είναι δυστυχώς αναμφισβήτητη. Με απλά λόγια, εορτάζεται ένας ανύπαρκτος Άγιος, ένας χάρτινος Άγιος θα πω εγώ, καθαρά για εμπορικούς λόγους. Οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκυλα, οι προστάτες του χριστιανικού ζευγαριού, είναι πραγματικά πρόσωπα και όχι ανύπαρκτα. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν αναφερόμαστε στους εορτευμένους όταν λέμε τους προστάτηδοι των ζευγαριών. Φαντάζομαι ότι σύμφωνα με τα διδάγματα της Εκκλησίας, ζευγάρια εννοούνται τα παντρεμένα ζευγάρια και ως γνωστόν ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ήταν ένα αγαπημένο χριστιανικό ζευγάρι που μαρτύρησαν την εποχή του Νέρονα. Οι Άγιοι αυτοί καταγόταν από τον Πόντο. Να το και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Και πολλά 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 έχει μέσα ο βίος αβίωτη. Αλλά λέει παρέμειναν ενωμένοι και αγαπημένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Ενώ σύμφωνα με την ακολουθία του όρθρου, όταν Ακύλας είδε τη γυναίκα του να αποκεφαλίζεται και να μαρτυρεί, είπε: «Μπορώ να μην φανώ άνδρας εγώ ανάλογα προς τη γυναίκα μου, ανδρείος και πρόθυμος για αποκεφαλισμό για την πίστη του Χριστού». Και την ακολούθησε στο θάνατο, Παναγιά και Χριστέ. Και έτσι λοιπόν γιορτάζουν οι ερωτευμένοι με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Τι γίνεται, άκουσες εδώ όλα τα ιστορικά στοιχεία, άκουσες τις αλήθειες που μας κρύβουν? Μα αυτά θέλω να ακούω, ρε φίλε. Τι μου λες για τα αθλητικά κάτι? Ποια αθλητικά, ναι. Μας έχουνε κουράσει, μας έχουνε φάει. Άντε, το πήρε ο Πάκ, τώρα θα ησυχάσουμε. Πριν εγώ σε πήρα, αλλά μόλις άκουσα το Λευτέρη να λέει έχω να πω πολλά. Τι να πεις, παράτατα, άλλαξε και συχνότητα. Γιατί δεν ξεκινήσει τώρα να μιλάει, θα τελειώσει μεθαύριο. Κόφτονε. Δεν έχω τίποτα με το παιδί, πλάκα. Όχι, ναι, εννοείται. Τι λέει? Καλά, με ροκαματάκι. Καλά, έτσι. Ναι, μία η ώρα ξεκίνησε. Α, εντάξει, καλά είσαι, ακόμα είσαι στα μισά. 305 χιλιόμετρα έχω κάνει. Πας με το χιλιόμετρο ή με το ωράριο? Με το ωράριο. Αχα, μάλιστα. Ναι. Κοίταξε, οι επαγγελματίες οδηγοί που ακούνε σίγουρα το ξέρουν. Mm-hmm. Εμείς ανά 4 ώρες και 30 λεπτά πρέπει να κάνουμε 45 λεπτά διάλειμμα. Mm-hmm. Οπότε εγώ τώρα που οδηγάω 4 ώρες και 5 λεπτά. Έτσι.
Κάνεις... Στάχνω πάρκινγκ να κοιμηθώ. Οπα, αλλά θα ακούσεις και λόγω επειδή θα σε ανουρίσει και θα πέσεις έτσι. Δεν, θα κοιμηθώ, να πέσω πίσω στο κρεβάτι, θα έχω στο ραδιόφωνο να ακούω λόγω επειδή. Έτσι, έτσι. Θα γιορτάσω τον Ορθόδοξο. Τον Ορθόδοξο ερωτευμένο. Ναι, αύριο αυτά, ναι, με, ρε, αυτά ρε, τα ξενόφερτα. Ναι, άσε. Αν και είμαστε σε καθολική χώρα, εδώ ξέρεις. Εντάξει, αλλά... Θα γιορτάσουμε ως... Ως καλοί Έλληνες Ορθόδοξοι θα γιορτάσουμε σήμερα τους Ορθόδοξους. Ναι, 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 ναι. Ως μετανάστες σε καθολική χώρα, αύριο θα γιορτάσουμε τους καθολικούς. Άρα δύο φορές ερωτευμένοι. Απλά θα έπρεπε να είναι, λέει, αυτό που λένε δύο φορές ερωτευμένοι, θα έπρεπε να είναι αργία, νομίζω, για να... Για να πηγαίνουμε να ακούμε Μπάμπι Μπατμανίδης στο 8 Ball, έτσι, ρε φίλε. Του χρόνου θα το κάνω 13. Του χρόνου 13 του Φλεβάρι να τελειώνουμε. Σαν Έλληνας Ορθόδοξος. Βέβαια, σαν Χριστιανός Ορθόδοξος αυτή την κοινωνία. Εννοείται. Και μια ερώτηση. Εσύ με τι είσαι ερωτευμένος, ρε φίλε? Τον τελευταίο καιρό, ξέρεις, είναι που λένε είμαι καλά, είμαι καλά, ξέρεις. Όχι, εγώ περίμενα να ακούσω με την καλή μουσική, με την τέχνη και τον πολιτισμό. Ναι, είμαι ερωτευμένος με την εκπομπή και με τους ακροατάς. Με τους ακροατάς. Αυτής, βεβαίως, βεβαίως. Λόγω επειδή ξυπνάω κάθε πρωί για να τους ακούω. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Γεια, έτσι κλείνουμε όλοι. Πού σε πουλάκι μου εσύ, μπήκες μέσα αθόρυβα, με πιασες. Ήσυχα. Ήσυχα, ήσυχα. Ναι, ναι, ούτε σε πήραμε χαμπάρι. Ακούστηκα. Μιλούσα εδώ με τους ακροατές. Καλά έκανες, σε απολάμβανα. Πού είσαι καλέ, μου λείψες. Εδώ είμαι. Κυρίες και κύριοι, Κατερίνα Βουγιούκα, άρτια αφιχθήσα από την μαρτυρική Μεγαλόνισσο. Από αυτήν. Ήρθε στην πολύ μαρτυρική συμπρωτεύουσα και συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν ήρθε. Από πόσο καιρό? Έφυγα 3 Αυγούστου. 3 Αυγούστου, ναι. 3 Αυγούστου. Ήτανε καλοκαίρι όταν έφυγα. Ήταν καλοκαίρι. Εγώ σου είπα χθες, θα πάρεις μπουφανάκι. Πήρα. Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε. Ναι. Τι βαθμούς είχε στην Κύπρο όταν φεύγατε? Όταν φύγαμε, ναι, είχε, το πρωί χτες είχε 15. 15 βαθμούς, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Για Κύπρο φαντάζομαι ότι είναι χειμώνας το 15. Για Κύπρο είναι χειμώνας, ναι. Κύμα κακοκαιρίας. Σκέψω ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που έχουμε ζήσει είναι 7 βαθμοί το βράδυ. 7 βαθμοί το βράδυ. Ναι. Εδώ 7 βαθμοί το πρωί. Και πέτυχε... Κάτι κατάλαβα. Τώρα πώς το λέτε εσείς εδώ και τέτοια, μην με αρχίσεις αυτά. Όχι, εντάξει. Σε κανένα κράτος. Ακόμα συνεννοούμαστε. Συνεννοούμαστε. Σιγά σιγά θα αρχίσεις κι εσύ. Βασικά. Εμείς εκεί το λέμε ψατσί. Ωπα, να τα αντιπωσείτε, τι είναι το ψατσί? Το ψατσί είναι το κρύο. Το κρύο, μάλιστα. Και η ξυλοπαούρα η παγωνιά. Αυτό μου αρέσει το ξυλοπαούρα. Σου θυμίζει κάτι άλλο? Ξυλοπαούρα, ξυλοπαούρα. Με Κατερίνα Βουγιούκα, κυρίες και κύριοι, μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι και πάρα πολύ καιρό. Για μένα, ξέρεις τι ήταν αυτή η απουσία? Πώς το ξέρω. Μέσα μου, κάθε μέρα κλαίω και οδύρομαι. Ναι, γι' αυτό ήρθα. Δεν αλλάξει τίποτα. Back to back θα είμαστε. Ναι. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Να μπήκε όπως έπρεπε να μπει. Έτσι, μπήκε. Αθόρυβα. Μπήκε, τώρα έχει μπει μέσα. Ναι, ναι, εδώ, η αλήθεια άκουσες είναι. Άκουσες τι είπε πριν ο Λευτέρης, έχω να πω. Όχι. Πάρα πολύ. Να, καλά, εντάξει. Τι είπε? Η Κατερίνα εντωμεταξύ, ναι, πριν μπει μέσα. Ήτανε. Είχε μπει και από απόσταση. Μάλιστα. Γιατί αν δεν μπεις πρώτα από απόσταση, ναι, δεν μπαίνεις από μέσα. Είπε σήμερα ο Λευτέρης, με πήρε τηλέφωνο, ναι, πριν ξεκινήσετε στον δρόμο και λέει, ναι, έχω να πω πάρα πολλά σήμερα. Ωραία. Ξεκίνα, λέγε εδώ, εμείς να πούμε και τα δικά μας. Για πες. Να πεις. Είσαι καφένας, θα πω. Θα επιλέξω 2-3 γιατί αν τα πω όλα. Ναι, δεν τα πεις. Και συντομία, από ένα λεπτάκι, γιατί έχουμε και άλλους φίλους ακροατάς. Ναι, και ξέρω ότι οι φίλοι έχουν να πούν πολλά. Εν τω μεταξύ, ξέρετε κάτι τι έχω συνειδητοποιήσει? Ότι πρέπει να πεις πολλά. Όχι, α, ότι είναι ωραίο, ρε παιδί μου, πες ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάποιος ηθοποιός, έτσι, κάτι. Ναι. Ή ένα θέατρο ή ξέρω εγώ κάτι. Ωραίο είναι, ωραία, να διαλέγεις εσύ τους ακροατές, ναι, και όχι να έρχονται οι ακροατές σε σένα. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Ναι, αυτό, δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό. Θέλεις να κάνεις μια παράσταση, Κατερίνα, έτσι. Ναι. Την κάνεις για αυτούς που θέλεις να σε ακούσουν, γιατί πιστεύεις ότι... Αυτοί που θα σε ακούσουν, ναι, θα σε καταλάβουν. Προφανώς. Τι να το κάνω τώρα να έχεις μια γεμάτη επίδαυρο και ένα κόσμο να χειροκροτεί. Έτσι, τι να το κάνω για... να έχεις μια εκπομπή που έχει 15-20%.
και να μην σε καταλαβαίνουν, ενώ στο 0% σε καταλαβαίνουν όλοι. Ναι, και το μεταξύ και κάτι άλλο, πάμε. Φαντάσου να έχεις μια γεμάτη επίδαυρο και στο τέλος όταν φεύγει ο κόσμος από την επίδαυρο και μπαίνει μέσα στα μάξι, να μην έχει καταλάβει τίποτα και να μην ξανάρθει κιόλας. Άδικος σκόπος. Δεν θα έχει πρόβλημα το μαγαζί βέβαια. Το μαγαζί δεν θα έχει γιατί είχε γεμίσει, ρε. Τι έπαθε τώρα με την επίδαυρο, μήπως ταξίδεψε σε άλλη εποχή, ταξίδεψε τώρα, είναι στο καλοκαίρι. Μάλλον, στις 3 Αυγούστου που ήσουν εδώ και έφευγες. Εγώ παίζω μπάλα σε όλες τις διαστάσεις. Έτσι. Και θα σου πω κάτι αυτό λοιπόν, γιατί θέλω να μοιράσω και να κάνω... Να μοιράσεις το χρωτή άνθρωπος, Θεέ μου, την φιλάνθρωπος. Θέλω να κάνω διαμοιρασμό χρημάτων. Ναι, δώσ' το... Λοιπόν, ναι. Ακούστε εκεί όλοι στη Θεσσαλονίκη. Έλα. Την Κυριακή θα παίξετε το παιχνίδι. Γαύρος ΑΕΚ, over 2,5. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω σκορ γιατί εγώ το ξέρω το σκορ. Σκορ θα το παίξω εγώ για να τα πάρω χοντρά, ναι. Και εσείς για να τα πάρετε όλοι από λίγο, ναι. Παίξτε over 2,5. Μάλιστα, ωραία. Έγινε, σε ευχαριστούμε, φιλιά, τσάου. Ένα από τα πολλά που είχε να μας πει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Νάτος. Τι έγινε? Καλημερίζω την Κατερίνα που έφυγε η Κατερίνα και γύρισε η Κατερίνα. Κατερίνα, ναι. Περιμένουμε να σε δούμε στον αδύναμο Κρίκο. Δυστυχώς. Κάτσε, γι' αυτό τη στείλαμε, μην νομίζεις. Γιατί έχει τέτοιο με οντισιόν, είναι αυτοί που πάνε. Δεν θα τα καταφέρεις να μπεις. Μάλλον θα τα καταφέρει, γι' αυτό δεν πάει. Μάλλον θα καταφέρω και να μπω και να βγω, αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντως, καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο στην Γερμανία. Καταλαβαίνουμε εμείς εδώ οι Έλληνες που δουλεύουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες εκεί στη Γερμανία. Δηλαδή να μην έχει θάμνους να κατέβει, να μην έχει ένα σκληρό χαρτί, να μην έχει μια χλωρίνη να διαβάσει αν χρειαστεί κάτι. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Έχουν εκεί τις τουαλέτες στους δρόμους, δηλαδή είναι συνηθισμένα πράγματα. Σε παίρνει ύπνος, ενώ έτσι έχει και ένα ενδιαφέρον. Έτσι. Πάντως για το Λευτέρη θέλω να πω ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενα ότι θα έμενε από τρόμπα. Ναι. Δηλαδή όλους μπορούσα να τους φανταστώ, αλλά ότι θα έμενε ο Λευτέρης από τρόμπα με τίποτα. Θα επανέλθω. Έτσι. Δεν μου λες. Ναι. Μέχρι ο Βαλεντίνος. Ναι. Αυτό το ξενόφερτο. Έτσι. Μήπως είναι κοινοτικός και τζάμπα τον κράζουμε. Έχει δικαίωμα. Προφανώς, ναι, προφανώς. Με τον νόμο Μπόσμαν. Ναι. Παίζει κανονικά. Παίζει σαν Έλληνας. Παίζει κανονικά, ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, και τον έχουμε. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, μηδέν, καλημέρα. Μηδέν και... Καλημέρα. Έλα ρε Μπάμπη. Έλα, τι έγινε, Νάτος, ψυχάς. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, μια χαρά είσαι, στεντόριος. Ωραία, τώρα σε ακούμε δυνατά. Ωπα, σε χάσαμε πάλι. Τι έγινε, δεν ξέρω. Το χάσαμε. Ξαναπάρε, ξαναπάρε. Κάτι θα έχει γραμμούλα μάλλον γι' αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, μηδέν. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ωπα, καληνύχτα. Κάτσε ρε, για τρόμπα είπε. Ναι. Τρόμπα ήταν νερού. Ναι. Και εγώ το περίμενα. Τρόμπα νερού στον καταράκτη ρε φίλε. Έτσι. Έγινε. Τρόμπα νερού. Έχει βαρέσει πηγαίνα το όλο σύστημα. Τι καλά αυτό το μόνο σίγουρο. Δεν το καταλάβαμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Αλλά είπε και κάτι άλλο. Ναι. Είπε για... Μετά από την τρόμπα είπε κάτι άλλο. Δεν είπε. Για θύμισε μου τι είπε. Τι είναι, εσύ ακούς την εκπομπή. Εγώ θα σου θυμίζω. Τι είναι. Ρε, εσύ δεν μπορώ να την ακούσω γιατί παίρνω τηλέφωνα για να σας ακούσω. Δεν έχω μπει ακόμα στο ίντερνετ. Α, πες να ακούς επιτέλους. Θες να σε ακούσω. Πες μου τι είπε μετά την τρόμπα. Πες λίγο σε παρακαλώ στο ίντερνετ να επικοινωνούμε. Σε κατεβάζω να είσαι στην αναμονή και θα ακούς. Εντάξει. Τσάω, άντε. Καλημέρα. Έλα Μπαμπή. Έλα, τώρα ακούγεσαι περίφημα, τέλεια. Εγώ έφταιγα γιατί κουνήθηκα λίγο και έφυγε το σήμα. Που λένε κουνήσω από τη θέση σου. Ναι, κουνήσω από τη θέση σου. Εγώ κουνιέμαι και κάνετε το σήμα. Λοιπόν, αύριο όπως άκουσα είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, σήμερα όμως είναι η ορθόδοξη εκδοχή του Αγίου Βαλεντίνου. Ακύλα και πρισκύλας. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Οπότε θα γιορτάσουμε όλοι. Όλοι βέβαια, εννοείται. Και εγώ ένα λόγο παραπάνω, χρόνια ερωτευμένος με το Σάκη Ρουβά. Χρόνια ερωτευμένος με το Σάκη Ρουβά, βεβαίως. Το ξέρει ο Σάκης αυτό. Σάκης. Ναι. Δυστυχώς δεν μπόρεσα από πολύ κοντά να το πω. Να το εκφράσεις. Αλλά δεν ξέρω, σε στεναχώρησε το ότι βγήκε ο Τσιτσιπάς. Και είπε ότι μου έστειλαν συγχαρητήρια ο Σάκης Ρουβάς και η Άννα Βύση, αλλά δεν τους ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί,
Είναι καλή. Το δεν τους ξέρω, ναι. Το είπε δεν τους γνωρίζω προσωπικά. Δεν τους ξέρει καν ως οντότητες, ως okay. παρουσίες. Εντάξει. Ναι. Αυτός ο κύριος ποιος είναι? Έλα μου ντε, ναι, ποιος είναι ο Τσιτσιπάς μπροστά στην απόλυτη και στον απόλυτο? Δεν κατάλαβα. Εντάξει, τώρα ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν ξέρω τι κάνει. Α, είδες και σε σένα και στον κλεωμένη, ας πούμε, θα απαντήσεις ναι. στον Τσιτσιπάτη, ποιος είστε κύριε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε που θα έλεγε και η Κατερίνα Στανίση. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, οπότε σήμερα επειδή άκουσα να μιλάτε και για την Κύπρο. Ναι, ναι. Πάντα. Δεν θα ήθελα τραγούδι από Ρουβά, βέβαια. Αλλά από Βύση. Όχι, από το Κύπρο. Από Χατζηγιάννη. Από έναν άλλον τραγουδιστή που είναι συνδεδεμένος με την Κύπρο. Θέλω το. Νταλάρα. Το Βάρκα Χωρίς Πανιά. Ποιος είναι αυτός? Ο Μιχάλης Γιολάρης. Α, μάλιστα. Βάρκα χωρίς Πανιά. Αυτό. Νομίζω ότι το λέει ντουέτο με την κυρία Χωματά. Αχα. Πανέμορφη κυρία Χωματά. Βεβαίως, εξαιρετική. Όσο για την Δεσποινής που είναι δίπλα από την κυρία. Φωνή. Κυρία, παρακαλώ. Κυρία, πριν με διώξεις τη μεγαλώνησο με πάντρεψε. Ναι, έτσι. Άντε, εδώ. Γιατί δεν μπορείς να πας κι αλλιώς στην Κύπρο. Ναι. από τη φωνή της υποθέτω ότι πρέπει να είναι αδύνατη. Ναι. Με λεπτό κοριτσίστικο πρόσωπο. Έχεις πέσει μέσα 100%. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ομάδα του, πώς τη συμπεραίνεις εσύ που την ξέρεις? Τι ομάδα είναι από τη φωνή? Από τη φωνή? Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πεζοπορικός. Πεζοπορικός, μάλιστα. Κοντά έπεσες. Κοντά έπεσες. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλή συνέχεια, φιλιά. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, μ' ακούτε. Παρέντσα, πάρω τη γραμμή. Το μεταξύ τον είχα στην αναμονή αυτό. Να τον το ανέβασε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Εδώ Prodigy. Πού είσαι, αγόρι μου? Καλά είμαστε. Περίφημα. Τώρα, μιας και μιλάμε για Κύπρο, μπορεί να βάλεις λίγο Cyprus Hill. υπήρχε το και... δικός μας είναι αυτό, κάτσε κάνει υπήρχε και το καταπληκτικό γυράδικο κάποτε στην πλατεία Ναβαρίνου, στην πλατεία, στο υποδρόμιο εκεί πέρα στην υποδρομή, το Cyprus Grill. Ξέρω αν το προλάβες. Ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι, θα το πρόλαβα σίγουρα. Ναι. Συνομήλικοι είμαστε. Συνομήλικοι, ήταν, δεν είχε τότε αυτά τα πολλά τα φαγάδικα και τις κρέπες και αυτό για να φας γύρω. Τέτρινα χρόνια ζούσαμε εκείνες τις εποχές. Που φαντάζομαι ότι δεν το κάνει επί τούτου. Καταλάβωσα του βγήκε το Cyprus Grill. Ακόμα καλύτερα. Έτσι, τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, να χαιρετήσω και την άσχημη δίπλα σου. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Γνωρίζεστε εσείς μάλλον, κάτι τέτοιο μου λέει τώρα εδώ. Όχι, ο προηγούμενος αυτά που έλεγε. Ναι. Θες που μαντεύεις πώς είναι οι άλλοι από τη φωνή και τα σχετικά. Ναι. Ναι, αυτό λίγο σάλια μάλια που λέει. Σάλια μάλια, δεν πες έτσι. Για να μην πω τώρα, ξέρεις την κοπέλα, γεια σου, ξέρεις. Την πανέμορφη, την εξαιρετική. Ναι, αυτό. Άσχημη, κακάσχημη φωνή και τα λοιπά. Ναι, καλύτερη φωνή των Ερτζιανών. Α, Μπαμπή. Ναι, παρακαλώ. Θυμάσαι παλιά όταν κάναμε φάρσες ή όταν ρε παιδί μου μιλούσαμε στα τηλέφωνα που δεν είχε αναγνωρίσεις κλίσεων και τα σχετικά. Ναι. Υποστήριζες και εσύ αυτό που λέω εγώ ότι οι κοπέλες με ωραία φωνή ήταν πάντα 99% άσχημες. Καταρχήν για μένα δεν υπάρχει άσχημη και ωραία κοπέλα ή αγόρι. Α, συγγνώμη, ήταν λίγο ρατσιστικό αυτό που είπα. Εγώ θεωρώ ότι όχι. Δεν είναι ρατσιστικό, είναι θέμα γούστου. Θεωρώ ότι όλοι έχουν μια ομορφιά μέσα. Ακριβώς, από τη στιγμή που υπάρχει ένας άντρας ή μια γυναίκα που μπορεί κάποιον που το θεωρούμε κοινωνικά άσχημο να το βλέπει όμορφο, πάβει να λογίζεται αυτή η ασχήμια. Ναι, πάβει να λογίζεται ως άσχημος. Από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να τον ερωτευτεί και να το δει με άλλα μάτια. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι μύθο έχουμε χτίσει γύρω σε αυτούς μας. Έτσι, ακριβώς. Συγχαρητήρια στην κοπέλα. Έτσι, ναι. Είχε πει και κάτι πάρα πολύ καλό γι' αυτό τώρα που είπε ο Λεπά. Έτσι. Μ' αρέσει που επικαλούμαστε αυθεντίες. Ναι, πάμε τώρα από τους Cyprus Hill. Ναι. Και στους Prodigy. Οι γυναίκες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, είχε πει. Μάλιστα. Στις όμορφες και στα πλάσματα. Ξέρε, Λεπά, πώς τα λέει. Έτσι πρέπει να διδάσκουμε. Να σε καλά, σε φιλούμε. Γεια σας. Τσάω. Δεν προλάβουμε να τα πούμε, Κατερίνα, να ξέρεις. Καλημέρα. Αυτός ο Λευτέρης το είπε, αλλά. Μου βγήκε πάλι γραμμή. Αλλά δεν το είπε ολόκληρο, θα σου πω εγώ τώρα ολόκληρο. Ρίχτω. Λοιπόν, ναι. Αυτό που ερωτεύεσαι είναι το γυναικείο μυαλό της.
Λοιπόν, πρώτα το μυαλό της ερωτεύεσαι. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί το μυαλό της ταιριάζει με το αντρικό μυαλό σου. Μάλιστα. Όταν λοιπόν το αντρικό μυαλό σου ταιριάξει με το γυναικείο μυαλό της, από απόσταση και το καταλάβει, μυαλό, ναι, τότε γίνεται η ένωση σώμα και πνεύμα. Πάλι με την ΑΕΚ μ' άρχισε, εκεί το πάει, στην ένωση, στην ένωση, ένωση 21. Έτσι, γιατί μιλάμε για ένωση. Έτσι, πάμε. Έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα. Τι έγινε, ρε. Κατάλαβες ποιος είναι η Κατερίνα. Καλημερίζω την πανέμορφη και πανέξυπνη Κατερίνα Μπουγιούκα. Τι έπαθε αυτός. Δεν ξέρω. Είναι καιρό που θα θέλει. Είναι καιρό που έχετε να τα πείτε γι' αυτό. Α, μπράβο. Ναι, ναι, θα ψάχνει το φίλο του. Με το φίλο μου που και που αραιά και που μιλάμε. Ναι. Κάτι μαθαίνω, στο ίδιο σπίτι μένουμε. Τι ήθελα να πω, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει ο παραγωγός να διαλέγει τους ακροατές, αυτός ο Παπατζής ο Λευτέρης θα είναι out, το ξέρεις. Τι λες, τι λες. Πρώτος και καλύτερος θέλω. Από εκεί ξεκινάει η εντεκάδα. Γιατί εντεκά είμαστε. Εντεκά είμαστε χάρη. Εντεκά, εμείς εντεκά αυτοί. Ήρθατε μόνοι σας, κυρία μου, ή με όχι, όχι. Ήρθαμε με το σύζυγο. Συνοδεύεται. Πού είναι, γιατί δεν ήρθε. Είναι σπίτι του. Και κοιμάται. Επειδή κάποιοι έχουν ανομαλία. Μια χαρά είστε εκεί, μην το κουλάτε ρούπι. Δυο. Για πού λες, για εδώ για την εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, τι δουλειά έχει εκπομπή. Για πέρα εκεί στην Κύπρο. Αχά, μάλιστα. Τι να κάνουμε. Καλά είναι, καλά. Εντάξει, και εγώ πάμε με επειδή για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ναι. Να ετοιμάζονται αυτοί οι οσιοκάπτες, η ομάδα του δημοσίου, ε. Ναι, για πού, πια. Θα τους σπάσουμε το αίτητο. Αρχίσαμε τώρα αυτό, γιατί... Σπασμένο δεν είναι. Όχι το αίτητο. Το αίτητο στο πρωτάθλημα. Αρχίσαμε τώρα. Κοίταξε με. Λοιπόν, αυτά... Να τα θυμόμαστε όταν μιλάμε για το Καφτατζόγλι όμως. Ναι. Τα αίτητα του πρωταθλήματος και τα αίτητα του κυπέλλου. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι πάνε αυτά. Να το λες και εσύ φίλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα μην λες τέτοια, μην πω και βάλει κανένα ρέμο. Ναι. Βεβαίως να βάλει. Εκεί στο νησί έχω ηρεμήσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Γιατί? Τυχαίνει στο ραδιόφωνο να βάλει ρέμο, το ακούμε, το αναφέρουμε. Έτσι, το μνημονεύουν. Τον τραγουδάμε. Εν τω μεταξύ, μέχρι πριν από μία εβδομάδα ναι, θα ερχόταν για να σπάσουν οι φίλοι του Άρεος, λέγανε το, να πάρουν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Να του στερήσουν. Αλλά κάτι, ναι. Ο Πασχάλης τα έλεγε. Αλλά κάτι άλλαξε στην πορεία. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα έχει, δεν ξέρεις. Αυτοί μπορεί να τρέχουν μόνοι τους και να βγουν δεύτεροι. Αυτό είναι άλλο θέμα, ναι. Ναι, ναι. Ο πιο αισιόδοξος, ο πιο αισιόδοξος Αριανός, κυρίες και κύριοι. Ναι, τι να κάνουμε έτσι, τώρα. Όσο ζω, ελπίζω. Αυτά τα ολίγα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Τι γλυκουλίνης. Ναι. Ξέρεις γιατί είναι γλυκουλίνης, θα σου πω εγώ. Ξέρω, αύριο θα πάρει να με βρίζει. Όχι, όχι, μωρέ. Δουλεύει πενθήμερο, γι' αυτό. Α, το χρυσό μου. Τα ξημάδι τα νέα. Όχι. Κάθε Παρασκευούλα βγαίνει 6 και 5 και τραγουδάει Σάββατο, Κύριακο. Σοβαρά. Έχει γίνει από αυτούς. Από αυτούς. Θυμάσαι τι μας παίρνουν. Θυμάμαι. Γενές 14 εδώ. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Ο Λευτέρης θα βγει. Εντάξει, ναι. Διαγωνή. Καλημέρα, δοξωτικό Τριάδη. Ω, παιχταρά μου. Την ωραία κυρία που έχεις δίπλα σου. Δεν κατάλαβες, Κατερίνα, μεγάλος Φωτιάδης. Α. Ναι. Τι α, έτσι, να σκέ το α. Τι α. 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 Κόλλησε, Κατερίνα, κόλλησε. Α. Βάλε έξι και... Ξεκίνα, Κατερίνα. Ναι, παρακαλώ, γεια σας, τι κάνετε. Από το δέος, από το δέος. Μπάμπη μου γλυκό. Τα χάσει και αυτό. Ζαλίστηκε. Σε λίγο απλά πήρα να πω καμιά καλημέρα και σε λίγο έχουμε θέματα να σε πω. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο έχουμε θέματα. Άλλο σε λίγο να πω πολλά. Δεν το πιστεύω, εγώ νομίζω ότι θα καταλάβει. Εγώ σαν υπουργός και στο Υπουργείο Αμήνης θα κάνω να την πάνω που ήθελε να κάνει δουλειά. Κάτι ήθελε τότε στην προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Ναι. Τι δουλειά. Τι ήθελε, τι ήθελε. Μια διορισμό, κάτι ήθελε. Όλοι κάτι θέλουν σε αυτή τη ζωή, μάλιστα. Κάτι θέλουν. Ήθελες κάτι, Κατερίνα μου. Πού να θυμάμαι. Πάντα έχω θέλω στη ζωή. Μη σε κρατάω κιόλας αν δεν θέλεις τίποτα. Ναι, άλλος γιατί βγήκε και είπε. Γιατί να μην βγήκε. Αν είναι συνοδεύεται η Κατερίνα. Τι πρόβλημα έχει. Όπα, να είδες, έχεις προστάτες τώρα. Δεν κατάλαβα, τι πρόβλημα έχει, αν συνοδεύει. Φυσικά θα έρθει.
6 ώρα το πρωί, τι νύχτα είναι εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν πάει με τον άντρα σου. Όχι, ήρθα χωρίς τον άντρα μου. Σε κατάλαβες τώρα, δηλαδή. Ήρθα με τον άντρα μου από το νησί. Μάλιστα. Που γράφω, ρε, κατάλαβε, ναι, το τσακάλι. Ναι, είναι η Κατερινάκη μου. Αλλά ήρθα στο στούντιο χωρίς τον άντρα μου. Έτσι. Α, ο κύριος Λευτέρης, ο τέτοιος, μια που με έκανες, τη Δευτέρα έκανα αυτοποίηση στο Λαϊκό Δικαστήριο κάτω της Αγγλίας, να ξέρεις. Ναι. Έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα τα μάθω. Μείνετε έκανα Λαϊκό Δικαστήριο. Μείνετε συντονισμένοι στο λόγο, επειδή θα μιλήσουμε για άλλες εκπομπές. Σε λίγο και θα γίνει χαμός. Φιλιά, τσάω, τσάω. Λοιπόν, 6 και 33 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήρθαμε, βάλατε στα βαθιά ακουστικά μικρόφωνα. Ούτε ένα ματσμούτσι δεν κάναμε. Έχω να δει τόσο καιρό, λοιπόν. Μια μικρή ανάπαυλα με ένα απολυτίκιον για την ημέρα, λέγεται βέβαια, του Αγίου Βαλεντίνου. Συμπλέει δύο ημέρες, ναι. Ορθόδοξη ημέρα των ερωτευμένων που είναι σήμερα, με την καθολική αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Αχ, μα τι υποδέχομαι, δεν πρέπει να σου έχει λείψει αυτό το κομματάκι, Ξέρεις ότι δεν το έχω ακούσει καθόλου. Όλους αυτούς τους μήνες. Εμείς νομίζουμε ότι για κάποιο λόγο παίζει παντού στην. Πουθενά δεν παίζει. Προφανώς. Προφανώς. Φαντάζεσαι, θα ήταν υπεργραφικό να όπου βγαίνεις να ακούς τα ριά. Γιατί. Τι είναι αμοργός, όπου πας να ακούς αμοριανό μου πέραμα. Θα ήταν λίγο τροματικτικό, βασικά. Να άρχισε στη Θεσσαλονίκη και να ακούς Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, να παίζει παντού, παντού. Το όμορφη Θεσσαλονίκη. Το όμορφη Θεσσαλονίκη. Έφυγε τον Αύγουστο. Έφυγα τον Αύγουστο. Άφησε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή Αυγούστου. Και τον βρίσκω πρωταθλητή Φεβρουαρίου. Πρωταθλητή χειμώνα, αλλά πρωταθλητή και καλοκαιριού, έτσι πως πηγαίνουν τα πράγματα, ναι. Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν η τυχαία η αποχώρησή σου μετά του συζύγου. Δεν ξέρω, εγώ πήρα την οικογένειά μου και έφυγα πλέον. Θα βλέπετε πώς προετοιμάζεται. Έτσι διώχνετε. Τον κόσμο από αυτή την πόλη. Τα πρωταθλήματα θα αδειάσουν. Σιγά σιγά θα ακολουθήσουν και άλλοι. Είμαι σίγουρη. Ανοίξετε και ένα. Πασχάλη, να ξέρεις. Ναι, σε περιμένει ένα. Υπάρχει μια φιλόξενη χώρα. Που σε περιμένει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Να μας πει, κυρία Κατερίνα, για την Κύπρο. Έχει κάνει ένα δικηγόρο Κύπριο. Κυπρέο, γνωστό. Εγώ. Ναι, έχει ένα γνωστό. Όχι, ένα δικηγόρο Κοζανίτη έχω γνωστό. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ δεν έχω πάει στην Κύπρο, αλλά δεν έρχομαι κιόλας στην Κύπρο, γιατί μην τον καλείς. Δεν θα σε καλέσω. Μην τον καλείς, δεν θα έρθει. Τι μου είπε. Ναι. Τι σου είπε. Κατερίνα, ξέρεις. Τι σου είπε. Μου είπε το εξής, ότι στα 10 ζευγάρια που παντρεύονται στην Κύπρο, ναι, τα 7 χωρίζουν. Α, ναι. Εμείς παντρευτήκαμε στη Θεσσαλονίκη όμως, μετράει. Ναι. Και του λέω, γιατί χωρίζουν, ρε φίλε. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Γενικά παντρεύονται, αλλά μετά θέλουν. Το έχουν να εκεί στην Κύπρο με το χωρισμό, με το διαμοιρασμό. Ναι. Μετά τι έχουνε. Ρε παιδί μου, παντρεύεται ο Νίκος τον Παύλο. Ο Νίκος τον Παύλο, λέω. Ναι. Παντρεύεται ο Νίκος την Παυλίνα. Ναι. Αλλά ο Νίκος μετά το δεύτερο χρόνο δεν θέλει μόνο την Παυλίνα. Θέλει και την Κατερίνα, θέλει και τη Μαρία. Η Κατερίνα την αφήσει εκεί. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αλλά επειδή δεν μπορεί να πάει στην Κύπρο, επειδή η Κύπρος είναι νησί. Ελληνική. Που πάει. Πού. Τα κατεχόμενα. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη. Παρακαλώ. Είναι από τις λίγες φορές που ξαναπαίρνω δεύτερη φορά. Και καλά. Φορά. Είναι εκπομπή δευτερολογίας πάνω από. Αν δεν πάρεις δεύτερη φορά δεν νοείται το λόγο επειδή. Α, δεν νοείται. Ναι. Απλώς. Άκουσα του φίλου τον Αριανό. Mm. Λοιπόν. Θέλω να πω στους οπαδούς του Άρη. Mm. Όταν θα βγαίνουν. Ναι. Δεν θα αναφέρονται σε άλλες ομάδες. Είπε, δεν ασχολούμαι με άλλες. Δεν ασχολείται. Αλλά στο Πασχάλης έχει χτίσει μια ραδιοφωνική περσόνα. Έτσι, που δεν με βάση το ότι δεν ασχολείται με άλλες ομάδες. Ουδέποτε. Μπορεί να βγει να πει για το παιχνίδι που πέρασε ή για το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται με τον Πανιόνιο. Πώς το βλέπει. Μάλιστα. Αλλά δεν θέλω να ακούω τους οπαδούς του Άρη να αναφέρονται σε άλλες ομάδες, ιδιαίτερα στο αυτό το παρεάκι που είναι πιο μπροστά. Ποιο παρεάκι είναι μπροστά. Το γνωστό το παρεάκι που γίνεται κάποια συμφωνία και μοιράζουν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Να τα. Έκανε εντύπωση μεγάλη. Τι μας κρύβουν. Η αφέλεια του Ολυμπιακού. Η αφέλεια του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του προχθεσινό. Ναι. Μου έδειξε καθαρά ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν ήθελε το πρωτάθλημα, γιατί αν ήθελε θα το έπαιρνε έτσι κι αλλιώς από πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια.
Και δεν ξέρω τώρα τι συμφωνίες γίνονται μεταξύ αυτών των κυρίων τι, εκεί της Αθήνας. Τι μας κρύβουν. Και εδώ πέρα του κυρίου Ιγνατίεβη. Μάλιστα, δηλαδή λες ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης θα έχουν κάνει τάτσι μίτσι κότσι, ε. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Ο Άρης παίζει πάντα τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο, χωρίς να δίνει δανεικούς, χωρίς να έχουμε διαιτητές δικούς μας. Είναι όλα πεντακάθαρα και όλα κερδίζονται με την αξία μέσα στο γήπεδο και αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Μάλιστα. Λάμπη από καθαριότητα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλή φιλιά, καλημέρα. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Ζακ που για τους λάτρες της αστυχίας αναφέρει ένα στοιχείο που δεν διαφέρει κανένα βέβαια. Λέει: οι μόνοι στην Ελλάδα είναι των 30 που δεν έχουμε δίπλωμα οδήγησης. Εννοώντας τον εαυτό του και εμένα. Μπορώ να σου φέρω και άλλους φίλοι μου Ζακ που δεν οδηγούνε. Και όχι, ξέρουμε κι άλλους. Ναι, που δεν έχουμε δίπλωμα οδήγησης. Εντάξει, οκ. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Φούρναρη που λέει: πες τον άλλη φορά τον Φωτιάδη να πλένει τα μούτρα του και να βγαίνει στο τηλέφωνο. Και όταν βγαίνει στο τηλέφωνο, να μην μας χαώνει. Παίρνει νισταγμένος, λέει, και δεν καταλαβαίνουμε. Χριστό. Χαιρετίσματα στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ευθύμη από το εξωτικό μέλλον. Το Μαϊάμι. Εσύ, άμα ακούσεις η Σταυρούπολη, τους άλλους τίποτα δεν τους είπες. Όχι, τίποτα. Αλλά μόλις άκουσες Μαϊάμι. Όμως ναι. Αυτό συζητούσαμε προχτές με τον Αποστόλη. Ναι, ότι εμένα ένα από τα όνειρά μου. Εγώ έχω γενέθλια το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο, ναι. Ένα από τα όνειρά μου και αυτό που ζήλευα πάντα στους φίλους μου είναι ότι είχαν γενέθλια καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω κι εγώ να κάνω γενέθλια στην παραλία. Μάλιστα. Έχω φτάσει πολύ κοντά, είναι η αλήθεια. Τα Πασκάλα, τα ακούς Ευθύμη, οπότε. Τα γενέθλια μου ήταν την προηγούμενη Παρασκευή. Στην Κύπρο την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε 20 βαθμούς. Καλά ήσουν. Έφτασα πολύ κοντά να το πραγματοποιήσω. Προχώρησε το. Προχώρησε. Το κακό είναι ότι η Λευκωσία δεν έχει παραλία. Δεν έχει, ε. Δυστυχώς. Μας κρύβουνε. Αλλά είπαμε με τον Αποστόλη ότι του χρόνου ναι, μπορώ να κάνω τα γενέθλιά μου μαζί με τον Ευθύμη αν μας φιλοξενήσει στο Μαϊάμι. Βεβαίως. Διαφορετικά έχουμε κάτι γνωστού στην Αυστραλία, θα πάμε σε αυτούς. Τι να κάνεις, θα ξεπέσεις εκεί. Είναι Αύγουστος όμως στην Αυστραλία. Τελειώνει το καλοκαίρι, έχει μια θλίψη αυτό το πράγμα. Δεν μας πειράζει. Τα κεφάλια μέσα και τέτοια. Τέλος πάντων. Είπαμε θα πηγαίνουμε Δεκέμβριο με Φεβρουάριο στην Αυστραλία. Από δημητικά πουλάκια. Ναι, θα πηγαίνουμε στη ζέστη και μετά θα πηγαίνουμε στην Κύπρο. Έτσι. Απολυτίκιο λέει Αγίου Βαλεντίνου σε αθλητικό μαγκαζίνο 6.30 το πρωί, μόνο το λόγο επειδή. Νομίζω ξεκάθαρα. Έχεις γίνει αθλητικό μαγκαζίνο. Ναι, παιδί μου, τι ωραία! Που με άφησες και που με έριξες στα τάρταρα. Καλώς ήρθες ξανά στα Τζιανά Κατερίνα. Καλημέρα και πάμε δυνατά. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Νάτος. Λοιπόν, στη Λευκωσία δεν έχουν παραλία και στη Δραπετσόνα δεν έχουν πια ζωή. Έτσι ακριβώς. Έτσι πάνε αυτά συνήθως. Με 19 και 90 οι χειρόγραφες επιστολές του Μαρινάκη στο Σαββίδι. Με 19-90 πήρε ένα ωραιότατο παντελόνι εγώ χτες. Τώρα όμως. Εντάξει. Και επειδή ξέρω ότι ο Μπάμπης με αδύνατους ανθρώπους δεν συναναστρέφεται, φαντάζομαι ότι άξιζε τα λεφτά του το ύφασμα. Και πιστεύω ότι θα ήταν και καλός φίλος. Αυτό δεν πρέπει να το λες ποτέ σε γυναίκα. Ποιο, δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, εσείς αφού καταλαβαίνετε. Ναι, το κατάλαβε η Κατερίνα. Ναι, εντάξει. Okay. Ναι. Ήταν κακό χιούμορ. Είναι αυτό το χιούμορ. Του λόγω επειδή. Είδα μία φίλη και την είπα άντε με το καλό, με ένα πόνο. Και ήταν πυροκύλι. Τι μου έστειρε, δεν με ξαναμίλησε ποτέ. Προφανώς, έπαψε να είναι φίλη σου. Ναι, τι να κάνω. Είχα να τη δω χρόνια και ήταν κανονικά σαν να δω στο μήνα τη. Δεν αφήνομαι εγώ. Καταρχήν, επειδή εγώ δεν μιλάω για άλλους ακροατές, ποτέ. Ναι, για πες. Να μην θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο Σάκη Ρουβά, δηλαδή κάποια μόλις ακούσει αυτό το τηλεφώνημα που προηγήθηκε, δεν ξέρω, θα έχει θέμα. Κάποιος να θέλει να συναντήσει από κοντά το Σάκη, δεν ξέρω. Πρέπει να γίνουμε λίγο Τζοβάνα Φραγκούλη, εκείνη η παλαιά εκπομπή, πες το και θα γίνει. Ωραία ήταν. Να γνωρίσουμε το Σάκη Ρουβά στον Κλεωμένη, το αντίστοιχο. Ναι. Στο Φευγάτο ήθελα να το ρωτήσω, επειδή μπορεί να πάω τώρα το τριήμερο καθαρά Δευτέρα στο χωριό και αυτός ξέρει και ξέρει και την όπιστε. Η όπιστε στο τρακτέρ πώς είναι, πατητή μπροστά ή δεξιά πίσω. Μάλιστα. Να μας πει
και τη συμπάθειά μου στην Κατερίνα. Γιατί δηλαδή για το, απλά για... τη συμπάθεια? Όχι σε σένα. Υπάρχει κι άλλη Κατερίνα, δεν μόνο πολύ στο όνομα. Εντάξει. Η Κατερίνα που κυριαρχεί είναι άλλη. Έτσι. Από λοιπόν, η γνωστή. Ναι. Η γνωστή. Για το, βέβαια είναι τραγικό για το ότι πέθανε ο Σεχίδης. Δεν προλάβαμε να τα αναφέρουμε κιόλας, ναι. Ναι. Και μπήκα να διαβάσω, Μπάμπη, να δω γιατί λέγανε ότι δόθηκε άδεια τότε. Ήτανε, δεν δόθηκε. Ήτανε παραμύθι. Είχε κάνει όμως αίτηση αποφυλάκηση. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Πρέπει να φοβήθηκε το νησί, δεν, δεν του είχαν δώσει. Mm. Και το μόνο που κέρδισε ήταν να μπει στο ψυχιατρίο. Mm-hmm. Πάντως ήταν ιδιαίτερη περίπτωση του, από την άποψη, από τις απαντήσεις του, αν θυμάται ο κόσμος, όταν είχε το κεφάλι στην κατάψυξη και έλεγε ότι ήθελε να μελετήσει τον εγκέφαλο των υπολείπων. Ήταν από τα πιο στιγερά και τα πιο... ακραία εγκλήματα που έχουν γίνει στη χώρα. Με αυτές τις όμορφες. Ναι, έτσι, ναι. Φιλιά, τσάου, τσάου. Το καλοκαίρι που πήγα στη Θάσο, η μοναδική φωτογραφία που έβγαλα από αξιοθέατα ήταν το σπίτι του Ζεχίδη παρεπιπτόντος, η οποία η Θάσος γενικότερα φημίζεται στους serial killers. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του Ζεχίδη. Είναι και άλλες περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πάνος Κοκκινόπουλος στον Κόκκινο Κύκλο έχει κινηματογραφήσει, οπτικοποιήσει τουλάχιστον 2-3 ιστορίες. Βγαλμένες μέσα από την κοινωνία της Θάσος. Μέσα από την κοινωνία της Θάσος. Κάτι το ιδιαίτερο έχει αυτό το, ναι, το νησί. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας περίμενε. Έχω ξάδερφο που μένει στη Θάσο. Μάλιστα. Και ξέρεις. Ναι. Ναι, μου έχει πει ότι εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ναι, έτσι λένε. Αλλά κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραίο νησί και παραγνωρισμένο. Γενικά τα νησιά δεν φημίζονται. Τι, ο κόσμος τους είναι πολύ καλά. Είναι λίγο jazz, είναι λίγο jazz. Ναι, μου έχει πει για μομιξίες, τέτοια πράγματα. Μάλιστα, δεν υιοθετούμε σε καμία των περιπτώσεων. Όχι, εμείς, ναι, φυσικά. Αυτά άλλα τώρα τι λένε εκεί, ξαδέρφοι και τέτοια. Τέλος πάντων, ξάδερφος. Ναι, μεγάλη ιστορία εξάστος. Μεγάλη, αρχίζει λέει για τον ξάδερφο. Αλκοολισμοί, τέτοια πράγματα. Ναι, 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 εδώ στην πόλη δηλαδή ας πούμε είναι όλοι. Δεν το βάζουμε στο στόμα μας. Τίποτα. Ούτε να το μυρίσουμε. Τι να σε πω. Εκεί πέρα δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο και κάνουν. Εδώ στην πόλη είστε. Όλη μέρα είμαστε στα. Πάνε και χτυπάνε κουδούνια, ρε φίλε. Τι εννοείς? Αυτό που καταλαβαίνεις. Για φάρσα. Ναι. Στη Θάσο. Ναι. Μάλιστα. Αυτό κι αν είναι serial killer. Μάλιστα. Καταγγελία. Δεν ξέρω, θα το διασταυρώσουμε. Ας βγει κάποιος θασίτης να μας το. Να μας πει τις εμπειρίες. Επιβεβαίωση. Άμα χτυπάνε. Μήπως είναι και αυτός που πάει και γλύφει τα κουδούνια. Όχι, χτυπάνε κουδούνια. Δεν λέω πάνε χτυπάνε κουδούνια μικρά παιδιά. Πάνε χτυπάνε κουδούνια μεγάλα παιδιά. Σαν και εσένα και σαν και εμένα. Μάλιστα. Ευχαριστώ που μας είπες παιδιά και εμένα και εσένα. Ναι. Μεγάλα παιδιά. Ναι, μάλιστα. Και τη βούλιο καυσίκα. Μάλιστα. Να μην τα γλύφουν μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Μην κάνουν τίποτα έτσι. Δεν ξέρω αν έχω φτάσει. Σαποτρόπες πράξεις εκεί με τα κουδούνια. Τι μαθαίνει κανείς, γεωγραφία εδώ της χώρας. Τι λέει κατά τα άλλα. Έχει κατσικοπνίχτες. Ναι, ναι. Όπως θα λέγει ο Κόλκας. Mm-hmm. Τι σου έχει κάνει σε ένα Θάσος, ρε παιδί μου? Δεν έχεις πάει, προφανώς. Έχω πάει, πως δεν έχω πάει. Α. Αφού είναι ο ξάδερφος εκεί. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, εσύ εκεί που είναι ο ξάδερφός σου, Ηλίας, δεν έχεις πάει? Πώς δεν έχω πάει, πέρασε όλα τα παιδικά μου χρόνια εκεί. Τι, όχι, δεν καταλάβατε. Εγώ έχω πάει τις καλές εποχές, τότε που το νησί ήταν. Celebrities. Α, τώρα είναι καλές. Πότε, επί Βασίλη Βασιλικού και. Δεκαετία 80. Στέλιο Καζατζίδη, ο Βασίλης Βασιλικός για τους λάτρεις αστυνομικής είναι θασίτης. Και είχε κτήμα στο οποίο πήγαινε και άραζε ο Στέλιος Καζατζίδης. Εκεί. Δεν τα ξέρετε αυτά, σας μάθουμε εμείς ιστορία. Χρυσές εποχές. Τώρα είναι καλές εποχές. Τώρα τον νησί βουλιάζει και δεν βρίσκεις να νοικιάσεις το καλοκαίρι. Στα πω εγώ. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα στη Βουγιούκα. Κάτι απέναντι εδώ. Σ' ακούει. Να είσαι καλά. Βλέπεις έτσι λίγο. Ναι. Καλημέρα. Τώρα θα με ακούσεις, Μπάμπη, και δεν θα με κλείσει. Έχω Γραμμούλα, μείνε λίγο στην αναμονή και θα σε βγάλω. Καλημέρα. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Σε φταλιά τρως εκεί στο νησί? Όχι. Δεν σ' αρέσει, ε? Όχι. Ναι, μας απογοητεύει. Λοιπόν... Απογοητεύτηκε κι όλες. Κατέρευσε ένας μύθος στο μυαλό του. Ναι, σε πήρε τα μούτρα την πει. Ναι. Καλύτερη τούρτα που έχω σβήσει, Κατερίνα, είναι μέσα στη θάλασσα. Να, αυτά. Αυτά θέλω κι εγώ. Εντάξει.
Είναι 15 Ιουλίου εδώ, 16 η κόρη μου. Oh. 15 πήγαμε στο νοσοκομείο, έχουμε διήμερο φεστιβάλ. Έλεγα τη γυναίκα μου, σφίξου ρε, να το βγάλει 15, τίποτα. Γιατί για να κάνετε 9... ένα πάρτι, ε! Εντάξει, τώρα είναι διήμερο το φεστιβάλ. Ναι, τώρα είναι διήμερο. Καλύτερα είναι. Τα ξεμπερδεύεις. Αλλά αυτό που είπε η Κατερίνα, τώρα το είχα ξεχάσει τελείως, Μπάμπη. Ότι είχε γενέθλια. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό για, για το καλοκαίρι που είπε για τα γενέθλια, ας πούμε, και θυμήθηκα εκείνη την τούρδα στο Πουσκοκόρι που μου κάνανε φίλοι μου έκπληξη μέσα στη θάλασσα. Ήταν, εντάξει, από τα γενέθλια που έχουν μείνει, ας πούμε. Τι ωραία. Με κρύταμο πάνω. Ναι, ρε παιδί μου, κάνει γενέθλια ταξίδι, γενέθλια σε μια πόλη που θέλει. Μου φέρανε, Κατερίνα, την τούρτα σου λέω μέσα στη θάλασσα. Ανυποψίαστο. Εγώ τώρα έχει ξημερώσει, ας πούμε, Πευκοχώρη, τα καλά τα χρόνια. Έτσι. Λέω με ξεχάσανε οι άτιμοι. Ρε του άτιμου λέω με ξεχάσανε. Με λέει, κρατούσαν. Και εκεί που είσαι μέσα και κολυμπά, ναι, μόνο σου αμέριμνο και σκέφτεσαι τα δικά σου. Ναι. Και εκεί που κολυμπάω, ας πούμε, και βλέπω απέναντι, ακούω ξαφνικά να ζήσεις Βαγγέλη και χρόνια. Α, μαν γυρνάω, να τη. Το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι και στα μούτρα να τη φας. Είσαι μια στη θάλασσα. Εγώ την έχω φάει στα μούτρα και δεν ήμουν πουθενά. Ήμουν πάνω στη σκηνή. Ναι. Να, τι θα κάνεις. Και μετά το, εντάξει, το πάρτι που έγινε, δεν βγήκαμε από τη θάλασσα. Ας πούμε, ξέρεις, μετά κουβάδες φεύγανε ο ένας μετά τον άλλο. Αυτά τα καλά τα χρόνια. Έτσι. Επιπασόκου έτσι. Μια χαρά. Τώρα τίποτα, με την κορούλα εκεί. Όχι, και αυτά είναι καλά χρόνια. Τσουγκρανούλες και τέτοιο. Ναι. Τώρα τη βάζω YouTube να πούμε να βλέπει το μπαμπά της πως χορεύει με το Σάκη το Ρουβά. Ναι, δεν ξέρω αν έμαθες που είσαι και γονέας και είναι μια είδηση που αφορά όλους τους γονείς, την είδηση σοκ. Ότι τέλος εποχής για την Ξανθιά Τερέζα σταματάει, α, ναι, σταματάει από τους ξανά ζου. Αυτό από το μαζού και δεν ζου. Αυτή που τραγουδούσε έχω μια καμήλα που μασάει φύλλα. Ναι, έχω, ναι. Σταματάει. Έχω ένα παπαγάλο. Ναι. Θλίψη φαντάζομαι σε όλους τους πατεράδες. Όχι, τώρα που το λες, όχι. Να σου πω γιατί. Γιατί πρόλαβε η Χρύσα και τους είδε ζωντανά στην έκθεση. Α, ναι. Και... οπότε θα έχει να λέει ότι τους είδα ζωντανά, κατάλαβε. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν σταματα... όλα για τη Χρύσα γίνονται. Δεν σταματάνε, δεν σταματάνε οι μαζούεδεζού, σταματάει η τέτοια. Η κοπέλιτσα, πώς τη λέγανε. Ξένια. Ξένια. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό. Διανυμερώνουν όλους τους γονείς να μην πάθουν κανένα έτσι ντουβροτζά. Άλλωστε, εσύ κύριε Μπάμπη, πρέπει να το κατάλαβες να πούμε το ότι τι ακούμε πλέον τον τελευταίο καιρό από προχθές το μήνυμα που σου έστειλε για την εορτή σου. Έτσι, έτσι ακριβώς. Φιλιά, τσάο. Καλημέρα. Είναι κονέστη και λίγιστη. Έτσι, φόρος τιμής λοιπόν. Στην Ξένια. Στην Ξένια, 10 χρόνια ήταν μέσα στο συγκρότημα. Πάρα πολλοί γονείς πηγαίνανε τα παιδάκια τους και τα λέγανε να πάμε να δούμε τους μαζού ενδεζού. Γι' αυτό και γίνανε ξαναζού. Έχω ένα γνωστό δικηγόρο, όλοι έχουμε ένα γνωστό δικηγόρο, είδες την πόλη, ο οποίος ασχολείται έτσι και με τα κινηματικά γενικότερα. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι. Είναι τεράστια μορφή. Και πηγαίνει και βλέπει τα μαζού ενδεζού. Και ξέρω όλα τα τραγούδια. Έχει πάει με έναν άλλον φίλο του και αυτόν δικηγόρο, κάτι έτσι, ας πούμε, μια περίοπτη θέση. Και μπαίνουν μέσα τώρα, χωρίς παιδιά να συνοδεύουν. Εδώ στο Radio City. Δεν είναι λίγο τρομακτικό όμως να βλέπεις. Ήταν λίγο awkward όλο το πράγμα. Όλοι οι γονείς τους κοιτούσαν μυστήρια. Και ξεκινάει η παράσταση και αρχίζουν αυτοί. Έχω μια καμήλα και χτυπιούνται και χορεύουν. Και μετά λένε εντάξει, τώρα εξηγούνται όλα. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Πού είσαι, ρε Κατερίνα? Εδώ. Να τι. Έπρεπε να πάει να δει ο Πακ προτάσμα για να φύγει. Κάτσε. Περίμενε. 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 Εντάξει. Είναι σε καλό δρόμο, θα λέμε. Έχεις και εσύ κρυφή ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει? Όχι, ρε. Όχι. Δεν ξέρει. Πόπο, φίλε, τώρα που το είπε και είναι Κυρακλή και έχει και την κατάρα. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό σου λέω, πρόσεχε. είναι το τελευταίο κομμάτι που θα πρέπει είναι να. Είναι η τελευταία ελπίδα. Ναι, δηλαδή τώρα αν είναι κάποιο ποσοστό οι στοιχηματικές στο να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι αυτό η κατάρα τη Κυρία. Ερχόμαστε. Γι' αυτό πρόσεχε τι λέει. Ναι, για πέφτει νέα. Στον ΠΑΟΚ είναι συγκρατημένοι, δεν είναι. Και πολύ καλά κάνουνε. Ναι. Να σου πω τώρα πέρα από την πλάκα. Με αυτά που γίνανε πέρυσι, οποιοδήποτε θα ήταν συγκρατημένος. Εντάξει, αφού πέρασε και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τι άλλο να γίνει. Να γίνει,
ξέρεις, Κατερίνα. Καλά. Έτσι λέγαμε και πέρυσι. Μετά το παιχνίδι με, την, με τον Ολυμπιακό, ε, τι άλλο, μπορεί να γίνει. Ναι. Αυτό που μπορεί να γίνει, δηλαδή το σκεφτόμουν χθες, που λέμε όλοι να γίνει τελικό στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό και τέτοια, άμα γίνει τελικό στο ΆΚΑ το μείον 6 για του χρόνου το έχει στο τσεπάκι. Μάλιστα. Οπότε καλύτερα να αποκλειστεί. Γίνει κάπου αλλού. Να αποκλειστεί καλύτερα. Και καλύτερα να το πάρει κατευθείαν ο Ολυμπιακός. Ναι, ας το δώσω. Ναι. Να αποκλειστεί και τέτοια. Μάλιστα. Έχω άδικο σε αυτό, ρε παιδιά. Όχι. Εδώ πέρυσι πήγε να γίνει ένα ωραίο μελέ και με, μια... με ένα πιστόλι που φύγε στο τέλος, ναι, στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει οριμάσει ακόμα ο κόσμος. Η αντικειμενική... Ο Κουτσούμπας βγήκε να μιλήσει, δεν έχουν οριμάσει αντικειμενικές συνθήκες. Λοιπόν, διάβασα με αφορμή αυτό τη Τερέζα που έφυγε από το συγκρότημα. Ξένια. Ξένια. Επειδή στο Instagram σαν Τερέζα είναι. Α, μπορεί να είναι Τερέζα και εμένα μου έχει κολλήσει ξένια. Ξένια, Τερέζα είναι, και εγώ Τερέζα είπα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, ήρθα από την Κύπρο τώρα να μας αλλάξει την εκπομπή. Καταλαβαίνετε. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ήταν νούμερο ένα στα chat. Βέβαια, καλά, εννοείται. Οτιδήποτε αν ασχοληθεί με που αφορά το παιδί. Είναι σίγουρη επιτυχία. Είναι σίγουρη επιτυχία. Είτε παιδικό βιβλίο, είτε παιδικές παραστάσεις, είτε παιδικό τραγούδι. Γι' αυτό ο φίλος σου έκανε παιδικό βιβλίο. Ναι, έτσι ακριβώς, γι' αυτό. Για την επιτυχία. Ναι, να σας πω κάτι, παιδιά, τώρα. Και στη σειρά του and a half δεν γύρισε, δεν το γύρισε στα τραγούδια τα παιδικά. Δεν το ξέρω. Δεν το βλέπες. Του and a half men. Ναι. Όχι, όχι, δεν την έβλεπα. Κάτι, εγώ μη φανταστείς, δεν είμαι γιατί πάνω, πρώτη είχα δει λίγο. Έτσι. Το έχει γυρίσει τα παιδιά. Ήταν ένα νούμερο, ρε, πουλάνε σαν τρελά οτιδήποτε. Γιατί στο παιδάκι θα το πάρεις και το παιδάκι δεν μπορεί να κατεβάσει. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το παιδάκι αρχίζει και γκρινιάζει αν δεν γίνει το δικό του. Έτσι, σωστό και αυτό. Οπότε κανόνισε, κανόνισε πώς έχουν τα πράγματα. Αφού και εγώ σκέφτομαι να βγάλω ένα παιδικό δίσκο. Ναι. Βγάλε, πρέπει να γίνω πατέρας πρώτα για να οριμάσουν εκεί οι συνθήκες. Όχι, άμα γίνεις πατέρας δεν θα γράψεις. Όχι, εντάξει. Το βλέπει από το φίλο του, είχε επιτυχία. Όλοι γράφουνε. Μόλι και ο Αλκίνος Ιωαννίδης έβγαλε παιδικό δίσκο όταν έκανε παιδί και ο Ορφέας Περίδης. Και ο Φίβος Ελιβοριάς. Όλοι, όλοι, όλοι. Κοίταξε, ρε Μπάμπη, είπαμε στην Ελλάδα όπως είπες αυτά τα παιδικά και τα πολιτικά τραγούδια. Έτσι. Το πολιτικό το έχουμε εξαντλήσει. Έχει πεθάνει πλέον. Ναι, καιρό να περάσουμε στο παιδικό. Μάλιστα. Με το καλό. Ή και στο προπαιδικό, τι να σου πω. Ούτω ή άλλω, ο Μπάμπη έχει ξεκινήσει από το πολιτικό τραγούδι. Καθιερώθηκα εκεί, εμείς είμαστε. Ποια είναι, υπάρχει άλλο. Οπότε τώρα πρέπει να πάμε στο παιδικό. Κοίταξε, άμα θε για έμπνευση, σου δώσω εγώ τη δικιά μου την κόρη. Έτσι, μια μέρα. Μια εβδομάδα κιόλα θέλει να ξεκουραστεί. Αυτό τώρα με ρίχνει πρόλογο, ψάχνει babysitting. Και άστα όλα τα υπόλοιπα. Θέλει να πάει ταξίδι με τη γυναίκα του μια εβδομάδα. Αγίου Βαλεντίνου, ναι. Έτσι. Παιδιά, ψάχνω τρόπους να την ησυχάσω. Με παντού δεν ησυχάζει. Την έβαλα και live εκπομπή και. Βάλτε στο Λευτέρι να την κάνει κουπεπέ, να τη μιλάει. Για σκέψου, έχει να πει πολλά. Μην στραχωριέσαι. Έγινε. Συγχαρητούμε, φιλιά. Τσαο, τσαο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ στο Πηλίκο. Καλημέρα. Μ' ακούς? Ένα δευτερόλεπτο, πάμε διάλειμμα. Ρε Μπόμπι, εμένα στο δευτερόλεπτο και τους άλλους στα λεπτά. Αφού βγαίνει συνέχεια. Άσε με να τα πω. Θα τελειώσει η εκπομπή. Ένα λεπτό, λοιπόν, θέλουμε διάλειμμα. Ένα λεπτό. Άκου να δεις. Ναι. Οι serial killer, γιατί γίνονται serial killer. Αχ, πάλι λαθρώνει. Λοιπόν, ναι. Επειδή το έχω μελετήσει εγώ στην έκτη ψηνία. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτοί οι serial killer βάζουν το εγώ τους πάνω και από το εγώ τους. Είναι τόσο μεγάλο το εγώ τους. Μιλάνε με το Θεό, μιλάνε με το σύμπαν και το και μιλάνε με τον Μπάμπη να ησυχάσουν. Τους μπαίνει κάποιος δηλαδή μέσα στο μυαλό τους και τους λέει ότι αυτοί οι πέντε που είναι απέναντί σου θέλουν να σε σκοτώσουν. Ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος. Μάλιστα. Αυτοί πρωί τώρα τι να τα ακούμε αυτά, ρε Λευτέρη. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά. Ναι, ήρθα από την Κύπρο και μας λες. Ναι, δεν σε ακούμε, όχι. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας παίρνει. Το πανάθεμά του πρωί-πρωί. Το εγώ του, το υπερεγώ του, τι είναι. Ο Νίτσε είμαστε. Εμείς εδώ μέχρι την Νίτσα φτάνουμε και παραπάνω δεν έχουμε. 7 και 2 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Στην εκπομπή, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εν ολίγης, το λόγο επειδή. Νομίζω ότι πρέπει να μετονομαστεί. Σε τι? Όποιος κατάλαβε. Κατάλαβε, ναι. Όποιος πρόλαβε τον κύριο, είδε επίσης. Ναι.
μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Παπά, μας έγινε εδώ το τέτοιο. Άλλο ήθελα να βάλω, αλλά πιάσαμε την κουβεντούλα και πέσαμε. Λοιπόν, δεν είχε φωνή. Ήθελα να σε προϋπαντήσω στη δεύτερη μας ώρα με αυτό. Ποιο ελληνικό όνομα αντιστοιχεί στο γαλλικό Ζαν? Ο Ζαν στα ελληνικά ποιο είναι? Τι όνομα? Ζήνος. Ζήνος. Ο Γιάννης. Πώς τελειώνει η παροιμία? Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός... Και τα καρότα. Μάλιστα. Τα παραπούλια. Πώς έρχεται η όρεξη, σύμφωνα με τη γνωστή ρίση? Η όρεξη έρχεται... Έλα. Πάσο. Πάσο. Τρώγοντας. Σε ποια πόλη έχει την έδρα του το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο? Λευκοσία. Πέφτει. Σε ποιο μέρος του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται ο κερατοειδής χιτώνας? Εκεί βρίσκεται κατά βάθος. Το Βιετνάμ ή η Κορέα αποτελείται σήμερα από δύο κράτη? Όλοι ξέρουμε τι θα πει. Το Βιετνάμ. Η Κορέα. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όμως, θα σου πω κάτι. Αγαπημένη μας εκπομπή, πόσο τυχερή είσαι, πόσο τυχερή. Έχω βρεθεί στην ευχάριστη θέση να συναναστραφώ με τον Τάσο Τρίφωνος. Ποιος είναι ο Τάσος Τρίφωνος? Ο παρουσιαστής. Αλήθεια, εντάξει. Έχει έρθει στο μαγαζί. Τον το ρώτησες ότι... Δεν είχε αρχίσει ακόμα όλο αυτό. Δεν είχε αρχίσει ακόμα. Άμα τον ξαναδείς θα του δώσεις πάρα πολλά χαιρετίσματα για αυτό το λόγο. Επειδή και να κάνεις το κονέ να τον βγάλουμε να μας κάνει ερωτήσεις. Ναι. Εδώ στην εκπομπούλα. Έχει πάει συνάδελφος στο παιχνίδι. Έχει πάει και ένας γνωστός μου, τον έχω δει στο Facebook και τα πήγε καλά. Τον έκανα unfriend. Προφανώς. Εμάς αυτοί οι συνάδελφοι τη διώξανε στο δεύτερο γύρο. Γιατί όμως, ήταν όλοι άντρες, ήταν μόνο γυναίκα. Και τη διώξανε. Και είπε ότι με διώξανε επίτηδες. Γιατί έτσι είναι η κυπριακή κοινωνία. Μάλιστα. Είδες και δημογραφικά και κοινωνιολογικά στοιχεία αναδεικνύονται από το αγαπημένο μας παιχνίδι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Δον Κιχώτης. Ναι, πάμε. Στο μουσείο του Ελβέλ ήμουνα πριν από μία ώρα στο αεροδρόμιο, εντάξει. Λοιπόν, στον τοίχο γράφει «Είμαι ελεύθερος, ίσια μπροστά Ροσινάντι, πέρα από τα βουνά». Κάτσε γιατί κλείνει και το κινητό και μου σπάει τα νεύρα. Κλείσε με πέρα κινητάκι, από τα βουνά. Κλείσε γλυκό μου κινητάκι, κλείσε. Πέρα από τα βουνά, ναι. Από τον κάμπο, μάλιστα. Πέρα από τον ποταμό, παραπέρα, μακριά, μακρύτερα. Τώρα ήρθε η ώρα να γνωρίσω τον παράξενο κόσμο. Πασόκ. Δον Κιχώτε. Έτσι, ευχαριστούμε. Τσάω. Τα είπε, εντάξει, δεν τον άφησα. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, Παύλος. Καλώς το να. Λοιπόν, μόνο σου αυτό. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Παύλο. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Μόνο σου αυτό αναιρείσαι, επιβεβαιώνοντας τον άνθρωπο τον οποίο τον κυνηγάς, τον Δευτέρη. Δηλαδή, είπες στην τελευταία πρότασή σου στο προηγούμενο μισάωρο. Ναι. Λες, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Συνομίλησε μαζί του, ανέπτυξε το εγώ και έγινε serial killer. Μόνος σου το είπες. Όχι, δεν το είπα εγώ, ο Λευτέρης το είπε. Όχι, εσύ είπες, λες, στο τέλος που λέγαμε θα κάνουμε την εκπομπή, ό,τι να είναι όπως την είδε ο καθένας, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Μόνος σου είπες. Ναι. Θα κάνουμε την εκπομπή, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Ανέπτυξε το εγώ και έγινε serial killer. Αυτομάτως επιβεβαιώνει το Λευτέρη. Που τον κυνηγάς. Ασυστόλος τον άνθρωπο. Ασυστόλος. Κίνημα. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Θα σε παίρνουμε κι εμείς 10 φορές τη μέρα. Δηλαδή, άμα κόβεις το Λευτέρη θα σε παίρνω εγώ 10 φορές τη μέρα. Απλά κάντε διαφορετικές φωνές να ακούγονται ότι είμαστε διαφορετικοί. Ότι είμαστε παραπάνω κουρατές. Ρε Λευτέρη. Τώρα για το Λευτέρη. Ρε Λευτέρη. Το κάνεις 10 φορές. Άλλαξε λίγο την λίγο, δεν σ' ακούει. Δεν σ' ακούει. Είναι ο Λευτέριος Βενιζέλης. Δεν μπορεί να... Να ήταν ο Μητσικώστας να κάνει διαφορετικές φορές σε κάποιο τηλέφωνο. Λευτέρης, Ελευθέριος, Τάκης. Έτσι. Δηλαδή τώρα βλέπει τον Κιχώτη, χαζεύει τον Κιχώτη. Ναι. Που λέει να φεύγει η Τζαμάικα τελικά. Θα το ρωτήσουμε, θα είναι στην επόμενη γραμμή, δεν γίνεται να μην είναι. Κατερίνα, παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Πάρτο να μαζί σου. Όχι. Πες το ότι είναι Τζαμάικα. Όχι. Πες το ότι είναι Τζαμάικα εκεί. Δείξτε τους φοίνικες κάτω εκεί πέρα να δεις. Αχ παιδιά, θα σας το πω. Από το δωμάτιό μας, ακριβώς απ' έξω, έχει φοίνικες. Μάλιστα, εδώ δεν έχει φοίνικες. Πες αυτά, τα ακούει ο Λευτέρης. Εδώ έχει φοίνικα. Εδώ έχει φοίνικα. Φοίνικα δεν έχει. Βιαμήλ δεν έχει. Βρε, θα αλλάξει προορισμό ο Λευτέρης. Πες αυτά, τα ακούει ο Λευτέρης, θα αλλάξει προορισμό. Από τη Τζαμάικα μας το βρούμε στη Λευκοσία. Μπορεί να τους ακολουθήσει. Να σε καλά, φίλια. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μπανκ. Νάτος. Να πω ποιος κλάθης γρήβας και χαζά. Λευτέρης Χαρτινόπουλος. Αυτός είναι ο καλύτερος.
Για το Λιμνιό το φούρναρι. Α, νόμιζα για το Λιμνιό θα έλεγε. Όχι, όχι, το φούρναρι. Θα σέβεσαι το Φωτιάδη. Θα σέβεσαι. Εσύ που, που κάνεις βασιλόπιτα και βγαίνεις σαν σε σταλιά Κυπριακή, θα σέβεσαι το Φωτιάδη. Δεν θα βγαίνεις να μα... όποτε θέλει θα βγαίνει και θα μισοκοιμάται και θα βγαίνει. Είμαστε όλοι με το κτηματομεσίτη Φωτιάδη. Εννοείται. Και ένα, και ένα παιδικό τραγουδάκι από την Κύπρο, πάρα πολύ ωραίο, σοβαρά το λέω. Ναι. Φανταστικό. Είναι το Σκουλικούμ. Δεν το έχεις ακούσει. Είναι φανταστικό, Μπάμπη. Πάρα πολύ. Ναι, δεν το έχω ακούσει. Θα το βάλει τώρα να το πει. Σκουλικούμ, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ας μην το πάρουν οι φίλοι οι Αριανοί. Μάλιστα, ναι, εδώ και όχι, καλά, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, μας τα ρίχνουν όλα, καλημέρα. Μηδέν και εδώ, καλημέρα. Ακού να δεις, Μπάμπη. Μας έχει ρίξει όλες τις γραμμές, μας έχει ρίξει, γι' αυτό, ναι. Μπάμπη, μ' ακούς. Σ' ακούω. Μπάμπη, είσαι πόντιος, ρε φίλε, ωραία. Ναι. Ωραία. Με παίρνεις και όρκο. Το εγώ σου, αν είσαι Μπατμανίδης και τελειώνεις σε είδηση, έχεις μια ποντιακή ρίζα. Θα μπορούσα να είμαι και Θρακιώτης. Ναι, η αλήθεια να λέγεται. Έχεις μια ποντιακή ρίζα, την έχει Κατερίνα. Ρίζα. Πού να ξέρω. Στο χωριό. Ρίζες έχει πολλές στο χωριό. Κάτσε, κάτσε λίγο. Εκεί στην Αναστασιά, εκεί στην Αναστασιά που βγαίνουν τα κεράσια, έχει πόντιους. Όχι καθόλου, εμείς είμαστε. Καθόλου. Λοιπόν πες το, πες το. Λοιπόν άκου να δεις, εγώ δούλευα στον Αστρόπυργο με ένα πόντιο. Αυτός ο πόντιος, το μαχαίρι, το δούλευε... Με ένα Τούρκο και ένα Γερμανό, ναι. Έκοβε το κρέας πολύ γρήγορα. Και δίπλα είχα ένα Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, που σε κάποια φάση έγινε μια παρεξήγηση και του λέει: καλά ρε πόντιος είσαι, του κάνει. Το μαχαίρι θα μπορούσε να το μαχαιρώσει εκείνη τη στιγμή, τον συγκράτησα εγώ. Ναι. Έγινε μια αντίστοιχη, αυτός ήταν ο Ρώσος πόντιος. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα, λοιπόν. Έγινε μια αντίστοιχη, έγινε μια αντίστοιχη συνομιλία στη Θεσσαλονίκη όσο ήμουνα τώρα το Σαββατοκυριακό και ήταν Θεσσαλονικής με ένα παιδί που ήταν από τον Πόντο. Και του λέγανε πόντιος είσαι. Και το δεχότανε αυτός, δεν το θεωρούσε. Το λέγανε είσαι πόντιος, δηλαδή. Δηλαδή το μυαλό σου σκέφτεται ποντιακά, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Αλλά αυτός γουστάρει που σκέφτεται ποντιακά. Κι εγώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εσύ τώρα σκέφτεσαι με έναν τρόπο που εγώ σκέφτομαι κριτικά. Αλλά έχω όμως και Μακεδονία μέσα. Έτσι. Δράμα. Τώρα οι Φίνικες που λέει η Κατερίνη. Σε άλλο θέμα. Τους Φίνικες τους είχε ο αδελφός του παππού μου στην Αλεξάνδρεια και τους έβλεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ πήγα στο Σαρμίσεϊ. Πάρτα. Στην Αλεξάνδρεια, ναι. Στην Αλεξάνδρεια ήταν ο αδελφός του παππού μου, ρε Κατερίνα. Τι να μας λέμε τώρα. Τι να μας πεις τώρα και εσύ να πούμε. Τι να μας πούνε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε για Καραϊβική τώρα. Να το φεύγουμε. Πέτα, πέτα, ψηλά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος μόνος να μας βρεις. Και καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βάβη μου. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, έχω ρεπορτάζ πολιτικό. Εδώ θέλουμε τις πολιτικές ειδήσεις. Για πες. Λοιπόν, ναι, πολιτικές ειδήσεις. Η κυβέρνηση και η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ανατολής, πάνε να τη βγάλουν από λίθαργο. Να την ξαναβγάλουν, κάτι μαγειρεύουνε, ναι. Και την τράπεζα την είχαν κλείσει. Την είχαν κλείσει, ναι. Την ναι, τράπεζα. Βέβαια, υπάρχει ρεπορτάζ, έχω, ναι, δεν είναι ούτε τέτοιο. Όχι, ναι, ποιος τη βγαίνει από το λίθαργο και... Και θέλουν ξάλλη πάλι τώρα ας πούμε να την μέτοχοι κάτι ψάχνουν τώρα να κάνουν. Τώρα τι κάνουν, θέλουν να κάνουν αυτοί εδώ πέρα. Όχι, το έχω βιντεάκι, το έχω από ένα φίλο. Ψάχνουν υπαλληλούς. Όχι υπαλληλούς, ψάχνουν να δει πάλι να δώσουν χαρτιά. Τραπεζίτες. Ναι Κατερίνα, κάτι τέτοιο ας πούμε να δώσουν. Να πάμε. Τι να πάμε να δει, εδώ έγινε και την άλλη φορά που είχε γίνει μια τράπεζα ξέρω εγώ και δίναμε εδώ κόσμος. Και έγινε πού, δεν πήρα τίποτε. Μάλιστα. Δεν έδινε ο Τσίπρας. Έτσι. Δεν έδινε. Έδινε. Και το δεύτερο είναι το δεύτερο, ότι Γιωργάκης ήταν να μπει με τη Φοφό πάλι, με... αλλά μου φαίνεται η Φοφό κάνει πίσω. Κάνει πίσω η Φοφό, Γιωργάκης. Δεν θα το στείλει στην Ευρωβουλή. Ποιο να. Το Γιωργάκη. Να το στείλω τι, αφού έκανε κόμμα, δεν ήταν τέτοιο, έφυγε από τη Φοφό, ξαναπήγε, έκανε κόμμα μέχρι να κάνει κόμμα, ξέρω εγώ. Η Φοφό είναι το κίνημα αλλαγής. Όχι, η Φοφό, καλά ρε Κατερινάκη. Καλά ρε Κατερινάκη τώρα, εκεί πέρα με το τέτοιο, δεν ξέρεις το. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, συγκλονιστικές πολιτικές εξελίξεις, κύριε Σκηνή. Όχι, ναι. Θέλει να ξανάρθει, πάλι να ξαναμπεί ο Γιωργάκης, αλλά ναι. Υποφό κάνει πίσω γιατί τέτοιο. Και θέλω να στείλω χαιρετίζω τον υπουργό μου να ναι. Βγει να κάνουμε ένα σχόλιο. Έτσι, θα το βγει. Τρίτο κομμάτι το τρίτο κομμάτι, μιας και πλήσαμε τα δύο πρώτα.
70 και που χτυπάμε και πάμε, κλείνουμε 120. Πάμε 120, πάμε δυνατά. Και το τέταρτο είναι... Ελευθεράκι, Ελευθεράκι, σίγουρα Ελευθεράκι. Κάντε ομάδα και μετά βγαίνεις και να μιλάς. Χαός, πάμε, πάμε δυνατά. Ελευθεράκι, σίγουρα, χαιρετίζω, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς μας άφησες και πώς μας βρήκες, καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Εγώ πήρα για την Πουγιούκα πάντα. Καλά έκανες. Μας έλειψε, μας έλειψε η πολίτη. Ναι, να σας την αφήσω φεύγοντας. Ελπίζω να περνάς καλά εκεί στην Κύπρο. Α, είναι πολύ ωραία. Καλά περνάει. Καλά περνάει, μια χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όλη μέρα Νόβα βλέπουμε. δεν νομίζω να έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές από την ώρα που έφυγες, έτσι. Τι εννοείς? Νομίζω ότι έχουμε παραμείνει ήδη εδώ στο ραδιόφωνο του Λίμπερου. Ναι, όχι, σαν να μην έλειψε μια μέρα είναι. Σαν να μην έλειψε μια μέρα, έτσι. Κάτι πρωταθλήματα πήραν κάποιοι. Ποιο είναι το πραγματικό λόγο που ανέβηκε στη Λενάδα που γιούγα? Ποιο είναι ο πραγματικό λόγο που ανέβηκα? Πραγματικό λόγο που ανέβηκε. Ο πραγματικό λόγο που ανέβηκα είναι αύριο. Ναι, είναι για να ανάψει κανένα κερί, γιατί κάτω τα κερί. Όχι, καλέ. Βιάσανε, καλέ. Γι' αυτό. Καλέ. Τώρα, μεταξύ μα. Κάτω έχει από ελομόνια και νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρίχνει κλεφτέ ματιέ, ρίχνει. Δεν γίνεται πάλι να κέρδισε αυτό. Πάντω, σε πληροφορώ ότι το Μάιο. Θα ξαναέρθει. Το Μάιο θα είμαι 12 μέρες. Θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Το Μάιο θα είμαστε καλά, να ξέρει. Σε αυτά ελπίζουμε όλοι. Δεν θα την αποφύγει. Τον Ηρακλή τον παρακολουθεί όμω. Όχι. Σε χαμηλέ κατηγορίε. Όχι. Τον Ηρακλή παρακολουθεί. Πέρα από έναν αγώνα κυπέλου που είδα κάπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν έχω δει άλλο παιχνίδι. Μάλιστα. Κρίμα. Κακό. Είσαι φίλαθο του Ηρακλή. Έπρεπε να παρακολουθεί. Δεν είμαι φίλαθλος. Ο παδός. Έτσι, μπράβο. Τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Όσο έχουν. Ο φίλος ο Αποστόλης τι κάνει? Καλά είναι. Καλά είναι. Πώς δεν ήρθε όμως σήμερα μαζί σου? Έκατσε να κοιμηθεί. Γι' αυτό ήρθα, για διακοπές. Του λέει εγώ ότι είμαι τρελός. Ο Αποστόλης ήρθε για διακοπές. Εγώ ήρθα για δουλειά. Επειδή έχει το βίτσιο τώρα, Κατερίνα, να ξυπνήσει τη έλλειψη το πρωινό ξύπνημα 5 ώρα. Φαντάσου. Ναι, φαντάσου, στην Κύπρο ξυπνάμε αργά. Γι' αυτό δεν μας παίρνει ούτε ένα τηλέφωνο να δει τι κάνουμε εδώ. Μάλιστα. Καλά, να περάσει λοιπόν τι διακοπές. Να είστε καλά. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. 0 εδώ στο Πηλίκο, καλημέρα. Έβαλα αυτό το τραγούδι. Ποιο? Που είπε ο προηγούμενος. Μάλιστα. Είναι καλό το συστήνεις εδώ. Παιδικό τραγουδάκι. Παιδικό τραγουδάκι. Αυτό μας είπε ότι είναι. Ναι. Αλλά το έχω ξανακούσει. Σε επίπεδο καζούρα. Μάλιστα. Ναι, καταλαβαίνετε. Δεν υιοθετούμε σε καμία των περιπτώσεων εμείς. Ναι, όχι, δεν είπα το βάλεις. Η Βουγιούκα στην Αυστραλία δεν θέλει να πάει. Γιατί? Καταρχήν εκεί πέρα μπορείς μέσα στα παπούτσια σου να βρεις και ένα σκορπιό. Μάλιστα. Και? Δεν είναι λίγο επικίνδυνο? Ναι, και άλλα πράγματα είναι επικίνδυνα. Εντάξει. Εγώ άκουσα μια είδηση για την Αυστραλία της προάλλης και τρόμαξα λίγο. Λέει έβρεξε εκεί πέρα. Ναι. Πλημμύρισαν. Ναι. Και βγήκαν κροκόδιλοι στις συνοικίες. Σε συνοικίες και σε δρόμους. Και στη Θεσσαλονίκη πλημμυρίζουν συχνά όταν βρέχει. Ναι, αλλά δεν έχουμε κροκόδιλους. Δεν θέλει να σε στείλει. Πέφτουν οι δρόμοι. Δεν θέλει να σε στείλει στην Αυστραλία, αυτό τώρα σου λέει εδώ. Πάνε στην Τζαμάικα. Ναι, πάνε Τζαμάικα, δεν έχει τίποτα. Ναι. Τζαμάικα δεν έχει κροκόδιλους, έχει κροκόδιλους. Έχει κάτι κροκόδιλους Τζαμάικα. Τα ρουφάνε 5-5. Τι λες τώρα, βρε. Να σε καλά, ευχαριστούμε για τις ταξιδιωτικές πληροφορίες. Δεν θέλει να φύγει, ρε παιδί μου, από την ελληνική επικράτεια, αυτό μας λέει ο φίλος μας. Έχω φύγει. Εντάξει τώρα, Κύπρος, Ελλάδα, Ένωσης, δεν το συζητάμε. Ένα και ταυτό είμαστε. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Καλημέρα, 0 εδώ. Μας παίρνουν, μας τα ρίχνουν όλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπί. Καλώς το να. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημέρα. Θα είμαι σύντομος γιατί είμαι σίγουρο ότι η Λευτέρης είναι στην αναμονή. Είναι σε παραπάνω από μία γραμμή. Αυτό πώς θα καταφέρουμε. Είναι πήρε το σύστημα PAFI, βρίσκεται σε 8 γραμμές. Έτσι, να το ξέρεις αυτή τη στιγμή. Ήδη είναι σε 8 γραμμές. Για να απαντήσω στο φίλο μου, τον αγαπημένο μου Μιχάλη. Το νούμερο ένα άρμα στο καρναβάλι της Πάτρας φέτος θα είναι η Τράπεζα της Ανατολής. Ίσως ο βασιλιάς να είναι σε αυτό το άρμα φέτος. Και παίζει πάρα πολύ η στολή σώρα. Όποιος θέλει, θα υπάρχουν και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, να σκατεύει κάτω. Να, αλλά μας το είπε εδώ, μας το έδωσε. Ανακαινείται το θέμα.
Επιστρέφει. Ναι. Σωθήκαμε. Ναι. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή βέβαια. Θα γίνει πιο δυνατή. Και όσο είπε κάτι σοβαρό η Κατέρινα, πέρα την πλάκα που κάνουμε, και θέλω να μου το επιβεβαιώσει για να επιβεβαιωθώ κι εγώ. Όντως, Κατέρινα, είναι τρομερά συντηρητική κοινωνία η κοινωνία. Προφανώς. Είναι μια πολύ μικρή κοινωνία. Γνωρίζονται μεταξύ τους. Ναι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να μαθευτεί κάτι. Να σου πω και ένα άλλο που παρατήρησα. Μετά τον ερχομό μου ήμουνα 6,5 χρόνια κάτω, έτσι, στην πρωτεύουσα πλέον. Πάρα πολύ, γιατί έχουν αυτό το στενό στην παρέα. Πολύ έναν... Πώς να σου το εξηγήσω, δεν θέλω να πω άσχημη λέξη τώρα. Να μην πεις, να μην πεις. Είναι, όχι άσχημη, μην φανταστείς βρυσίδι. Ναι, κατάλαβα. Να μην πω τη λέξη κομπλεξισμό ή κάτι τέτοιο. Γενικά τους έβλεπες και στις παρέες τους και παρατήρησα ότι τους διακατέχει μια συντηρητικούρα μέσα τους. Να σου πω κάτι, τη λέει δική μου εμπειρία. Ενώ εδώ εμείς οι προοδευτικοί εδώ... Μπαμπέ, καθόλου δεν είμαστε προοδευτικοί. Αυτό λέω. Το ίδιο είμαστε, τη χειρότερη βγαίναμε εμείς, να το ξέρεις Μπαμπέ. Απλά εδώ πέρα σκέψου ότι όσο πληθυσμό έχει η Θεσσαλονίκη μαζί με τα προάστια, είναι μεγαλύτερη από ότι είναι όλο το ελληνοκυπριακό κομμάτι. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά σύμφωνα με την ιστορία τους, δηλαδή και χρόνια στο εξωτερικό, οι Κύπροι και τέτοια, ξέρεις και εγώ πριν χρόνια, γνωρίζοντάς τους, περίμενα διαφορετικούς. Τελικά, έπαθα πλάκα. Λέω, τι έγινε, ρε, πολύ συντηρητικό. Όχι, έχουν στην κουλτούρα τους το ότι πρέπει να παντρεύονται νέοι, ότι πρέπει να παντρεύονται με Κύπριους ή με Κύπριες, δηλαδή το να μην. Α, πάμε εμείς να τους αφάμε, οι ξυπνάκηδες. Αυτό ακριβώς. Και επίσης δεν δέχονται πολύ εύκολα ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι στην παρέα. Το κατάλαβα, ναι. Και ναι, ανθρώπους ναι, που δεν είναι Κύπροι επίσης δεν τους δέχονται πολύ εύκολα στην κοινωνία τους. Εμείς παρόλα αυτά τους αγκαλιάζουμε. Αγκαλιάσαμε Κωνσταντίνου. Εννοείται. Για Σεμάκη. Όσο για αυτό που είπε ο Μπάμπες, Μπάμπε, έχεις απόλυτο δίκιο. Μοιάζουμε και πάμε να γίνουμε και χειρότεροι, Μπάμπε. Άμα μιλήσουμε για προοδευτισμό, εγώ δεν διακρίνω τέτοια δείγματα στην ελληνική κοινωνία. Και κλείνω το τηλέφωνο θέλοντας να μου πεις πόσο πάει αυτή τη στιγμή η μετοχή Αγίου Όρους επάνω στην Ευρωπαϊκή. Πόσα λεφτά είναι. Θα μας πει ο Πάπη, θα βγει σήμερα το limit up. Φιλιά, καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Λοιπόν, δεν θα με κλείνεις εμένα. Έτσι, τσαμπουκάς. Έχουμε χωραμές όμως, μίλησες πολύ. Θα είμαι γρήγορος, λοιπόν, άκου να δεις. Ένα δευτερόλεπτο. Επειδή αυτό με την Ανατολή το παραμύθι παίζει πάρα πολύ, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ναι. Εμείς δεν θα πάρουμε λεφτά από καμία τράπεζα, ούτε μας χρωστάνε λεφτά από τράπεζα, ούτε είμαστε οι τύποι οι Έλληνες και η Ελλάδα που θα ζητήσουμε λεφτά από τραπεζίτες. Εμείς αυτό που θα ζητήσουμε είναι δικαιοσύνη. Έγινε γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων μικρασιατών, σχεδιασμένη από τον Κάιζερ και εκτελεσμένη εκτελεστικά όργανα τους Τούρκους από το 15 έως το 22 στα αμελέ ταμπουρού. Έγινε γενοκτονία των Αρμενίων. Εάν αναγνωρίσουν τη γενοκτονία θα δώσουν και αποζημιώσεις. Και με τις αποζημιώσεις θα ξεπληρώσουμε το χρέος. Έγινε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Το κλείσα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Καλημέρα. Μας τα κλείσε. Καλημέρα. Μας τα κλείσαν όλα, εντάξει. Τα ρίξαμε όλα, ευτυχώς. Τα είπε, σήμερα έχω να πω πάρα πολλά. Αλήθεια όμως είναι, δεν μας κοροϊδεύσε. Ενώ τις άλλες μέρες. 2-31-0-2-83-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Θα κάνουμε διαλυματάκι για να δούμε ποια γραμμή είναι αυτή και θα εξαρτηθεί. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς το να. Χαιρετώ τα πρώην μοντέλα. Όχι, πώς τα λέγαμε, πρώην μπαλέτα. Μπαλέτα, εμένα λέει. Μπαλέτα, ναι, βέβαια. Γεια σας. Του Γκρικακόριτς, πώς το λέγανε αυτό, να. Γιούρι Γκρικαρόβιτς. Γκρικαρόβιτς. Να ρωτήσω την Κατερίνα, τη λένε και Καλαμαρού εκεί. Προφανώς. Έτσι, Καλαμαράδες μας λένε. Έτσι. Όσον αφορά για τον παιδικό δίσκο που θες να κάνεις, έχω να προτείνω κι εγώ ένα κομματάκι. Να σου πω λίγο το τέτοιο. Για ρίχτω. Ήτανε μια μικρή ομάδα, ήτανε μια μικρή ομάδα που κρατικό πήθηκε, που κρατικό πήθηκε. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η μικρή ομάδα της Θεσσαλονίκης πριν το φετινό πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ, Μέγας Αλέξεως Καμινικίων, ξέρω εγώ, τι να σου πω, Θερμαϊκός. Ναι. Αυτές είναι οι μικρές ομάδες.
οποιαδήποτε σύμπτωση γεγονότα τωρινά θεωρείται σύμπτωσης. Δηλαδή όταν λέμε για κρατικές ομάδες εννοούμε με τα κρατικά κλειστά, με τις δωρεές των 98 στρεμμάτων και αυτά. Γι' αυτό παραμένει μια... Εντάξει τώρα, γιατί πάει πολύ ήρεμα η επομπή. Ναι, ναι, τώρα φρικτινέ. Να φιτιλιάσουμε και λίγο. Εδώ κάνουμε ροντέο με το Λευτέρι. Τι ήρεμα. Πού το είδες το ήρεμα. Θα χάσει το αεροπλάνο, ρε. Θα πάρει. Καλά, ρε. Γιατί εγώ ένα δευτερόλεπτο και άλλοι λεφτά. Έτσι. Δεν είναι λεφτά. Λεφτά. Θα πάρει τηλέφωνο σαν τον άλλο που πήρε προχθές τα ΚΤΕΛ. Δεν λέγε για βόμβα, για τη βόμβα το τέτοιο. Ναι, κανονικά. Για βόμβα, τι, εντάξει. Έτσι, μάλιστα. Ωραία. Καμαϊκανός να πούμε, τζάμινγκ, έτσι. Έτσι, τζάμινγκ, αυτά. Τζαμάουα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάο. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Κατερίνα μου, πώς περνάει η ώρα, πότε έρθεις, πότε φεύγουμε. Τίποτα, χαμπάρι δεν πήραμε. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Συντονισμένοι εδώ για το συγκλονιστικό φινάλε της εκπομπής. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στον Λόγο Επειδή, στον Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Τεταρτούλας μας 13 του Φλεβάρι. Για όσους δεν ακούσαν, δεν ακούσαν από την αρχή, είπαμε σήμερα είναι η γιορτή των ερωτευμένων κατά την ορθόδοξη θρησκευτική μας παράδοση. Ναι. Είναι κάπου θα μένει στην Λεσβό, στην Δεν ξέρω. Λινό. Είναι βέβαια και ο Άγιος Ιάκυνθος, ο οποίος εορτάζεται κάπου νομίζω τον Ιούλιο, θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις ότι με τους Αγίους δεν τα εγώ τα καλά. Πάω σαν πρώην παπαδάκι, τα πάω εξαιρετικά, τα πάω περίφημα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα γλυκό μου αγόρι. Έλα παιχταρά μου. Λοιπόν, έχω ρεπορτάζ. Κι άλλο ρεπορτάζ, ναι. Κι άλλο ρεπορτάζ. Θέλω να πω, βγήκε ο πρόεδρος του Σκοπίου και γύρισε και είπε ότι ο Κεμάλ είναι Μακεδόνας. Από πού είναι Μακεδόνας? Από τη Μακεδονία. Όχι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη δεν γεννήθηκε. Στη Θεσσαλονίκη τι είσαι, δεν είσαι Μακεδόνας. Στη Θεσσαλονίκη δεν γεννήθηκε. Όχι, ο πατέρας του είναι Αλβανός. Αλβανός ήταν. Μάλιστα. Άκου Κατερίνα να... Εδώ από τη Χρυσαυγή ήταν ο Κεμάλ. Δεν είναι Μακεδόνας. Δεν είναι Μακεδόνας. Δεν είναι, όχι. Μάλιστα. Δεν είναι. Και να σου πω και κάτι ρε Μπάμπη μου γλυκό. Ναι. Εάν δεν έχεις και ισχυρή οικονομία, ο Τσίπρας δεν θα έρθει να φτάσει εδώ. Από εδώ να ξεκινήσεις δηλαδή. Τι έπαθε σήμερα, πολύ σοβαρός. Δεν είναι, επειδή μπαίνω και βλέπω και να δίνω ρεπορτάζ. Ναι, γιατί εμείς αγνοούμε, ναι, πού τα πράγματα που δεν τα ξέραμε τίποτα. Μάλιστα. Όχι, δηλαδή, καλά κάνεις. Βγήκε ο πρόεδρος του Σκοπίου και γύρισε και λέει ότι είναι ο Κεμάλ του 14 που ήταν, ξέρω εγώ, ήταν εδώ, Θεσσαλονίκη. Κεμάλ 14, Σαρπικίδης, Κεμάλ 14. Πού είναι τον κανένα Μακεδόνα. Λέει, ο Κεμάλ 28 δια 2, είναι Μακεδόνας, μάλιστα. Και να πω και κάτι άλλο, τι έκαναν τα Σέρας. Τα Σέρας τι κάνανε, χάνα. Ξέρα, τι παίξατε εσείς, τι κάνατε. Παίξαμε και χάσαμε. 3-0. Παίξαμε και χάσαμε. Αυτό κάναμε. Ναι. Θέλω να πω την Κατερίνα. Ναι. Ο Απόλλων που φοράει την μπλούζα, τη βυσσινή και το μαύρο, ξέρει να μας πει τι σημαίνει? Όχι. Αμάρια Κατερίνα, δεν ξέρεις την Κατερινάκη? Όχι. Γιατί δεν ξέρω. Το βυσσινή είναι το αίμα που σφαγιάστηκαν οι... Ο Απόλλωνας κόκκινο δεν φοράει. Όχι, μαύρο. Βυσσινή. Είναι κόκκινο αλλά είναι τέτοιο. Το αίμα τους, δηλαδή το αίμα που έπεσε από τους πρόσφυγους και το μαύρο είναι το που κρατάνε στο χέρι. Το μαύρο, το πένθος. Μάλιστα, το πένθος που κρατάνε στο χέρι. Και θέλω να πω το φίλο μας το Λευτέρη. Τσιγκουναρά Λευτεράκι. Έγινε έτσι. Τσιγκουναρά, περίμενε κάτι. Όταν θα πάει στην Τζαμάικα να μας φέρει από την Βραζίλ καφέ. Όταν θα περάσει από το Παρίσι και πάει στο Μελέ Ρουζ και ανέβει στο λευκό. Στο Μελέ Ρουζ. Στο πύργο του Άιφελ. Ναι. Ναι. Να μας φέρει, να μας πει ρεπορτάζ από εκεί. Μάλιστα. Αφού. Καταλαβαίνετε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημερίζω το φούρναρι το Δημητράκι μου. Έγινε, φιλιά. Όταν θα πάει στη Ζαμάικα να μας φέρει καφέ από την Βραζίλ. Ξέρεις ένα τσιγάρο δρόμος. Τι, να φέρεις καφέ από την Βραζίλ. Βεβαίως. Τι εννοείς, απαγορεύεται. Απαγορεύεται το να πας εσύ σαν ιδιώτης και να πάρεις τύπου 3 κιλά καφέ. Αλήθεια. Και να τον εξάγεις από τη Χορβαγία. Εντάξει, και από τη Βουλγαρία και από τα Σκόπια απαγορεύεται να φέρει τσιγάρα. Όλοι πάνε και παίρνουν και βάζουν και βενζίνη κιόλας. Και αρώματα και ό,τι θέλεις. Και σνίκερς και δεν ξέρω τι εγώ. Αυτά. Μάλιστα, απαγορεύεται. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Το μαύρο που κρατάς το χέρι με τα πολλά καρτάκια. Έτσι, αυτό είναι το πένθος. Πρέπει να στείλουμε λοιπόν Φωτιάδη, θα κάνουμε εδώ, θα στείλω αίτηση για πιο αδύναμο κρίκο. Ναι. Κάτω, θα τους ξεπαστρέψει όλους, θα τα πάρω όλα τα λεφτά. Το τραγουδάκι που σε είπε ο φίλος για να συμπεριλάβεις το παιδικό τραγούδι στο δίσκο σου, έχει συνέχεια όμως. Ναι. Ήταν μια πιο μικρή ομάδα, ήταν μια πιο μικρή ομάδα που ήταν πάνω στο τρακτέρ. Κι όλο αγοράζε Λατίνους, κι όλο αγοράζε Λατίνους που πληρώνω ο Ολυμπιακός, το υποδικηγόρος ο κοντός. Μάλιστα. Έτσι, για τελειώνει τώρα. Και εγώ επειδή δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Όχι. Έτσι, μπράβο. Για άλλους φιλάθλους. Ο μεγάλος, πιο αγαπημένος σε μένα, δεν ξέρω για εσάς γιατί τώρα τελευταία το αμφισβητείτε πολύ, Λευτέρης. Εχθές πήγε να κλείσει την εκπομπή 7:59. Ναι. Με εκείνο εκεί το στιχάκι που είπε ο καπνός από τον καπνογόνο μυρίζει και λοιπά, και στο τέλος έκλεισε με το λογότυπο της ομάδας. Ναι. Δεν έχω κι εγώ απάντηση. Παρακαλούμε. Η λάψη από τον πυρσό τυφλώνει τα μυαλά σας. Ο τύπος που την πέταξε ήταν στην πλευρά σας. Και εμείσατε εγκάβματα, καήκα τα μπουφάν σας, πήραν φωτιά τα χάρτινα, τα πρωταθλήματά σας. Α, original, χρεοκοπημένα. Μάλιστα. Έγινε. Φιλιά, πού να έρθει και η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Να σου πω όμως κάτι, εδώ, ναι. Πρέπει να νιώθεις χαρούμενος και υπερήφανος για αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται. Είναι η παρακαταθήκη μου, είναι η περιουσία μου. Είναι αυτό που θα αφήσεις ως κληρονομιά. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν σταματήσεις να κάνεις ραδιόφωνο. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πάμε τόσο μακριά. Όχι, τόσο να το πάμε. Γιατί για να μπορεί σταματήσεις... να αποφασίσει σε 2 χρόνια ότι εγώ τι είχα να προσφέρω στο ραδιόφωνο, το προσέφερα. Αφού... έχω αφήσει αυτούς τους ανθρώπους πίσω μου. Αφού βγάλαμε τη φετινή σεζόν, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Πώς λέει και στο Όλανε Δρόμος, δεν θα πεθάνουμε εμείς ποτέ, μάκι μου. Ε, ο Τσετσένογλου. Ναι, είναι το magnum opus, το μέγα έργο που θα αφήσω πίσω. Η αλήθεια είναι. Και θα αφήσει στιχουργού. Ναι. Δηλαδή κάθονται σε ένα δεκαλεπτάκι, τα φτιάχνουν, τα σκαρώνουν. Σένα σου παίρνει μήνες, εβδομάδες. Βέβαια, μου παίρνει χρόνια. Λεωφορεία πάνω κάτω για να σκέφτω κι εγώ κανένα τραγουδάκι. Καλημέρα! Καλημέρα! Έλα ρε! Αυτά τα ρε δεν μ' αρέσουν! Να, ο παλιός Πασχάλης, ο Ορθόδοξος! Άκου να σε πω τώρα! Ναι! Όλοι αυτοί που βγαίνουν αυτά τα γατιά όλα, πολύ σύντομα να βγουν όταν θα βρεθώ πίσω από τα μικρόφωνα εκεί. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Είπαμε όταν θα θέλω να σταματήσω ραδιόφωνο, θα φύγεις πίσω σου! Θα φωνάξω, να σταματήσουμε μαζί μια και καλή. Όχι ρε φίλε, θα έρθω και θα είμαι κύριο. Τι, βέβαια. Τώρα Κατερίνα, δεν τον απάντησε σωστά αυτόν τον παπατσί τον Κρις. Που λέει για την Αυστραλία, για τους σκορπιούς. Πες εδώ ρε αγόρι μου, τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη έχουμε μαυρά σπαραφίδια και δεν φοβηθήκαμε τους σκορπιούς, θα φοβηθούμε. Τι είπες τώρα. Κατάλαβες. Όποιος κατάλαβε. Τώρα εσύ κάτι είπες, ποιος το κατάλαβε. Έχουμε φιτζίδες. Η Κατερίνα το κατάλαβε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Εγώ δεν έχουμε θέμα με τις βροχές. Φέτος στη Λευκοσία έχει ρίξει την περισσότερη βροχή από ό,τι έχει ρίξει τα τελευταία 30 χρόνια. Έχει γίνει η Λευκοσία καταπράσινη. Λες να πάω κι εγώ να πάρω την άλλη και να πάω κι εγώ να μείνω στην Κύπρο εκεί με το... Αποστόλη και τίποτα. Μαζί δεν θα μείνουμε. Στο λέω από τώρα. Να μην πείτε. Στην ίδια οικοδομή. Στην ίδια οικοδομή δεν έχω πρόβλημα. Γιατί μένει σε μονοκατοικία, δεν μένετε. Στο ίδιο σπίτι. Έτσι. Όχι, δεν μένει. Κάτι τρέχει με του δίπλα. Θα μείνουμε, θα είμαστε γειτόνιοι. Α του ρε, πήγαν εκεί κάτω και έχουν χάσει 600 κιλά ο καθένα, να πούμε. Σιγάρε. Στιγλάκι, δεν του αναγνωρίζει. Ναι. Εκεί δεν πρέπει να έχει delivery να παίρνει τηλέφωνο να σε φέρουν. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πάνε αυτοί. Ζούμε στην πηγή. Ναι, πάνε αυτοί στον delivery. Κατάλαβα. Μήπως από κάτω σε είχε ένα φασουτάρι. Τίποτα. Έχει εξαιρετικό γυράδικο. Να τα. Έγινε. Σε σκέψεις. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο. Καλημέρα. Καλημερίζω το φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει: εγώ αν αφήσει αυτή την κληρονομιά, θα κάνω αποποίηση. Να τη δεχτώ. Την κληρονομιά των ακροατών. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον.
Λοιπόν, ακολουθώντας τη συνέπεια των θεμάτων της εκπομπής... Όχι, θα ακούσουμε τώρα! Ήθελα να αναφερθώ στους βυσινοαίματους, αλλά ακούγοντας τον Πασχάλη, και επειδή θέλει να βρεθεί πίσω από τα μικρόφωνα, να του προτείνω να πάρει μία περούκα με σγουρό άσπρο μαλλί, θα είναι μπλούζα του Ολυμπιακού, έχει, δεν χρειάζεται να πάρει, οπότε θα είναι ο Τσουκαλάς της Θεσσαλονίκης. Για το φίλο το respect καταρχήν για την πίεση του φίλου του Παύλου. Φιλότεχνη όλοι εδώ. Γιατί σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και προφυλακτικού, αν δεν το έχεις διαβάσει. Δεν προλάβαμε τίποτα να πούμε, έχει πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, οπότε ήταν πολύ σωστός ο φίλος ο Παύλος. Όχι, σε αντιθέση με εκείνον εκεί που πρέπει να ασχολείται με το κτηματολόγιο και να μην βάζει στο κοκκινόχωμα και στη χαλάστρα χ σίγμα αλφα όταν φτιάχνει το σχέδιο χώρο στάθμευσης Αριανών, να μπορέσει να δει. Και για τον φίλο το Φωτιάδη να πω, να του δώσω και εγώ μια πολιτική είδηση, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα ξεκινήσει το νέο του κόμμα μόλις γράψει το βιβλίο από το χαρτί που θα βγει από το δέντρο που φύτευσε στην Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό με την γλάστρα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τα λέμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περιμένει. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Καλημέρα. Έχω σύνθημα, ρε. Μη πεις κανένα έτσι. Όχι, είναι καλό. Εντάξει, λοιπόν, ρίχτω. Αυτό το σύνθημα γράφτηκε όλους στον αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Μάλιστα. Το ΆΚΑ. Ναι. Λοιπόν. Δεν το τραγουδήσανε, αλλά το ακούσαν και το χειροκροτήσανε. Μάλιστα. Λοιπόν, μαω, το χαρτί σας και το πάθος σας... Ωπα, τον έχω εντάξει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Νομίζω θα το πήγαινε λίγο το, αλλά μπορεί να το έκοψε καδίκως. Καλημέρα. Χαίρετε. Σ' ακούμε. Ναι, να βάλω λίγο το ρεφρέν στο Φιλαρά και τον Παουτσί. Χίλιες φορές επάνω στα τρακτέρ παρά κρατικοετέρ. Μάλιστα. Να το βάλουνε καλά στο μυαλό τους. Βάλτε το και εσύ μέσα. Τουλάχιστον παίρνει ο προηγούμενος και απαντάνε σε έμετρα. Ναι. Λες και είμαστε στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει, αφού είσαι και καλύτερη. Έχει ένα επίπεδο. Όταν γίνεται πεζή η εκπομπή, πρέπει να την κάνουμε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και κάτι άλλο για την Κατερίνα. Καλά που έφυγε και ξεπούλησαν τα τισέρ. Γιατί θυμάστε στα live πουλούσε τα τισέρ. Ναι, τίποτα δεν πουλάμε. Ευτυχώς που ήρθα να πουλήσουμε κανένα μπλουζάκι τώρα. Α, ναι, και εγώ νόμιζα πουλούσε τα. Όχι, τίποτα. Ποιο θα πάει. Μόνο που τα λάβανε, πότε είχε κάνει. Τελευταία την είχα δει στο τέτοιο. Στο πρώην παγοδρόμιο, ρε, πώς το λέγανε. Στο Wii, στο Wii. Μπράβο, ναι. Ναι. Είχε τα. Ένα στάντ εκεί με τα τισέρτ και λίγο πίσω ήταν ο Πάγκος που ήταν τα κουβαδάκια με τα. Τσίπς, πώς τα κατάφερε. Με τα ποπκόρν. Με τα ποπκόρν. Και μου έφερναν η Αριάδνη και ο Γιώργος ποπκόρν να τρώω. Και τα τσάκισε και σαν να την είδα να σκουπίζει την μπάρα σε ένα τισέρτ. Είναι αντιλαδωτικά, αντιοξυδωτικά τα μπλουζάκια. Επίσης σε live έχω πάει και έχω πάρει κομμάτι πίτσα γιατί πεινούσα και παράτησα τα μπλουζάκια εκεί. Αλλά έχουμε... Και δεν βρήκες κανένα. Όχι, όλα εκεί ήταν. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν τα θέλει. Είπαμε, και τσάμπα. Είναι αντιλαδοτικά, αντιδιαβρωτικά και είναι και αντικρατικά. Ναι, έτσι. Βέβαια, πάνω απ' όλα αντιξουσιαστέ. Λοιπόν, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα, γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Έχω να πω κάτι όσο για αυτό που είπαν για τον Σκοπιανό που λέει. Επειδή το έχω ξαναπεί αυτό, φίλε μου, Μπάμπη, η γυναίκα μου, το χωριό τη είναι στο νομό Φλωρίνη. Και είναι 29 χιλιόμετρα από τα Σκόπια, δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοί να λέγονται Βορειομακεδόνες. Να λένε ότι είναι Βορειομακεδόνες. Τα λένε και το Μακεδόνες. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ζω το πράγμα, το ξέρω, το λέω και είμαι απόλυτα σίγουρο. Ταβάνι, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Χθες αλλάξανε συνταγματικά το όνομα και τις ταμπέλες και αυτά. Μέχρι το καλοκαίρι θα ακούσεις πολλά. Μέχρι το καλοκαίρι, δεν πάει πολύ μακριά. Πριν πώς λεγόσουνταν, λεγόσαν το Μακεδόνες. Και δεν πριν και μετά, όπως και να το κάνεις, ό,τι θέλει ο καθένας λέει τον εαυτό του. Τέλος πάντων. Τώρα απλά είναι με σφραγίδα, φίλε μου, αλλά το ότι θα λέγω ότι μπορεί ο Μακεδόνες, δεν είχε αναφέρει αυτό το... Πώς λεγότανε, αυτό λέω, πώς λεγότανε. Κοίταξε, ας σου δώσω να καταλάβεις, μπαίνανε μέσα από εκεί και στα αυτοκίνητά τους είχαν το ΜΚ. Και όταν ήταν να μπουν από εδώ, πήγαν και το
το κλείνανε εκείνο για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Mm-hmm. Μόνο αυτό θα σου πω. Στα διαβατήρια πάντως δεν το σβήνανε. Μια χαρά υπήρχε το ΜΚΑΠ στα διαβατήρια. Εντάξει, γιατί το δεχόντουσαν οι δικοί μας γι' αυτό. Ναι, αυτό τέλος λέμε. Τέλος πάντων. Άνοιξε πληγή εδώ τώρα αυτό. Ναι. Δεν το συζητάω. Ναι. Θα το δούμε στα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον. Mm-hmm. Όσο για το, αυτό που είπε για το ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τους παίκτες της ομάδας, mm-hmm. έχω να του θυμίσω πριν από κάποια χρόνια στην ομάδα εδώ της πόλης με τα Μαυρόασπρα έπαιζαν δύο παίκτες οι οποίοι ήταν πληρωμένοι από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και τρεις μπορεί θυμάμαι, να ήταν. Ναι, ναι και τρεις. Πληρωμένοι, πληρωμένοι και παίζαν mm-hmm. Και αν θυμάμαι καλά, δύο φορές άνοιξε μια άμυνα mm-hmm. για να πει τον γκολ. Mm-hmm. Για να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αυτά δεν τα ξεχνάμε, να ξέρετε. Μάλιστα. Αυτά έχει γράψει η ιστορία. Έτσι. Δεν ξεχνώ. Λοιπόν, και κάτι άλλο τελευταίο για χθες για το Champions League. Βέβαια. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε τίποτα. Ήταν καταιγιστική λοιπόν, εκπομπή. Ναι. Το πιάσα τα δύο, τα είχε τα Champions League. Γκολ, γκολ και όπερ τη Ρώμα. Δεν και διπλό την Παρί. Mm. Και διπλό την Παρί. Και είχα αυτά τα δύο, τα άλλα τα. Πού πήγα και τα βρήκα τα αγγλικά. Είναι απίστευτο πράγμα. Να μην τα βρίσκεις. Λίγα-λίγα τα σημεία. Λίγα-λίγα. Πάντως εχθές, όχι ανεβασμένη Μάντσεστερ, ανεβασμένη Μάντσεστερ. Ναι, καλά, εντάξει. 2,65 στην Παρί και τα αφήνει, δεν τα αφήνει. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ας να μην μιλήσουμε για αυτό το σχάμενο σωματείο της United. Να βγει ο Ασλαμάς. Το φαβορί και το ένα χωρίς Καβάνι, χωρίς Νεϊμάρ, όλοι οι δήμονες. Σήμερα δύο παιχνίδια. Σήμερα έχει δύο παιχνιδάκια. Το βράδυ. Ναι, και το. Και τότε να με το χωριό μου. Τι, το χωριό σου, το Dortmund. Χωριό μου. Βέβαια, εκεί στην Dortmund, το Dortmund της Δημαθίας, να φανταστώ. Όχι. Γιατί το χωριό σου, εκεί γεννήθηκες. Εκεί έμεινε η μαμά μου έγκυος. Άρα είναι το χωριό μου. Είναι ρε παιδί. Είναι το χωριό μου. Καλημέρα, θα παίξουμε χωριό τότε σήμερα. Σήμερα παίζουμε χωριό. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, καλημέρα. Για την Κατερίνα. Γρήγορα κλείνουμε. Ω περιπέρι, έπαιζε στον Ηρακλή. Στάζει πιπέρι. Όλοι ξέρουμε, όλοι ξέρουμε. Καλημέρα. Έλα γλυκό μου αγόρι. Κλείς την εκπομπή, διάγγελμα. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, παρακαλώ. Να ξέρεις ένα πράγμα, αγόρι. Το Λίβερο 107,4 έχει ο 11. Ποδοσφαίρου. Με προπονητή τον υπουργό μας. Μάλιστα. Και. Και τι και, να ξέρεις, αυτά τα άτομα που καλεί, όπου είσαι και εσύ μέσα. Είσαι και εσύ. Ωραία. Αμάρε Κατερίνα, είσαι και από την Κύπρο είσαι. Όχι, δεν είμαι από την Κύπρο. Από πού είσαι. Από εδώ. Τι έλεγες Κύπρο και ξέρω εγώ. Στην Κύπρο μένω. Συγγνώμη λίγο. Όχι, στην Κύπρο μένω, στην Κύπρο μένω. Στον Dortmund κατουράτε, στην Κύπρο την πετάτε. Στην Λευκοσία, ναι. Τι νομίζεις. Τέλος πάντων, αυτό. Και θέλω να πω το Λευτέρη. Λευτέρη, ξεκούναρα. Φτιάξτε ομάδα και μετά να βγείτε στο Στεριάνι. Στο ραδιόφωνο. Φτιάξτε ομάδα. Και επειδή το βλέπω κάθε 5 λεπτά βγαίνει, φτάνει. Έχει κουραστεί. Εγώ τώρα συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα πάω σπαστά τα τηλέφωνα. Για να πω το ρεπορτάζ στο πολιτικό, να πω για το δεύτερο που είναι για το θέμα το τέτοιο. Τέλος πάντων, για να μην καθυστερώ. Να μην καθυστερείς, πρέπει να τα σπάσει ενότητα στα τηλέφωνα. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Οι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Και αύριο εδώ θα είναι. Και αύριο εδώ. Άκου να σε πω, εγώ κάνω και λαϊκό δικαστήριο. Ναι. Με έναν τον Κωστάκη τον Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Α, σοβαρά. Βέβαια. Με τον Κωστάκη είστε. Άκου να δεις. Στη Μαρμίτα θα είμαι. Πού είναι το Europan το κανάλι που έχουμε εδώ στο Λοκτό. Δεν το πιάνουμε δίπλα, στην Κύπρο. Δίπλα. Όχι. Πότε το πιάνεις. Θα το βρεις. Στο 14. Πού το έχεις. Μισό. Ναι. Θα μπεις Κυριακή το βράδυ. Θα έχω καλεσμένο. Τη Δευτέρα θα έχω το φούρναρι. Την άλλη Δευτέρα θα έχω καλεσμένο στο Λαϊκό Δικαστήριο. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Μάλιστα. Κάνουμε το Λαϊκό Δικαστήριο. Είναι πρόεδρος. Ναι. Ο Ραπτόπουλος και θα είμαι εγώ. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Να είστε καλά, καλημέρα. Μάλιστα. Έπρεπε να πάρει να πει, εγώ δεν μιλάω για άλλες εκπομπές. Ναι, αλλά είναι ο Κωστάκης. Λοιπόν, η εκπομπή, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Με τον ονομαζόμενη για αυτές τις δύο μέρες που θα πει. Για δύο μέρες είμαστε, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είχες καιρό να ακούσεις, είδες τι συμβαίνει. Ναι, όχι, όλα τα άκουσα. Άλλες φορές γλώσσα δεν βάζαμε μέσα. Έχουμε τόσα να πούμε. Έχουμε τόσα. Αύριο του Βαλεντίνου σημάζεψε τη θυματολογία. Σημαζεμένα τα έχω. Θα τους χάζω αύριο που θα είναι ερωτικότατη εκπομπή. Ναι. Ούτε για αθλητικά ούτε τίποτα. Αύριο, άκουσα, έχει παιχνίδια αύριο σήμερα. 6 με 7 θα το πάμε μόνοι μας. Ναι. Όχι, μαζί τους μωρέ, τώρα αντί να τους. Ναι, αλλά έχουμε τόσα να τους πούμε.
Θα τα πούμε όλα. Καλά, τι θα πούμε. Σήμερα έχει Κίμη ΠΑΟΚ στις 6. Στις 8 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα το δούμε και αυτό. Και στις 10 Champions League. Χαμός. Τι να πρώτο δεις. Λοιπόν, ναι, το βράδυ Σουτζουκάκι. Ναι. Και μπάλες και ποδόσφαιρα. Έτσι, και όλα τα σχετικά. Μάλιστα. Και στις 5.30 θα πάω και στην ΕΡΤΡΙΑ εγώ. Α, ναι, θα δούμε. Πρώτα θα σε δούμε και μετά θα πάμε να δούμε αθλητικά. Μάλιστα. Δεν παίζω. Λέει, γιατί παίζω μια ζωή β' εθνική γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, στην Έλσα θα πας, δεν θα πας. Έλσα Πειμενίδου. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Κατερίνα, δεν σας αποχαιρετώ. Αύριο όχι, ξανά αύριο εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Παραδίδουμε σκητάλη στον Κωστή Τσαρό. Μέχρι και τις 10 θα σας κρατήσει συντροφιά. Ξαναλέμε. Τσάω.